όλη τη ημέρα, κυρίες και κύριοι, καλωσορίσατε στην πρώτη ανάρτηση σήμερα Τετάρτη, 6 Νοεμβρίου. Είμαστε εδώ και σήμερα για να κάνουμε μαζί την πρώτη ανάρτηση της δικής σας ημέρας, να συζητήσουμε όλα αυτά τα θέματα που σας απασχολούν και που πρέπει να γνωρίζετε. Καλημέρα από εμένα, είμαι η Έλενα Θεοδόρου και μαζί με την Νικολέτα Τσίκου. Καλημέρα, Νικολέτα. Καλημέρα, Έλενα. Θα αρχίσουμε σιγά σιγά να βλέπουμε κάποια θέματα τα οποία έχουν απασχολήσει αρκετά όλα τα μέσα μαζικής ενημέρωσης. Να μην ξεχνάμε ότι το zoogla.gr έχει κατά αποκλειστικότητα το βίντεο ντοκουμέντο αυτό της φρίκης πραγματικά, την ώρα δηλαδή που δολοφονούνται τα δύο παιδιά. Θα το δούμε και στην πορεία. Αυτή τη στιγμή η θερμοκρασία περίπου... Κυμαίνεται στους 19 βαθμούς Κελσίου. Έλενα, σχετικά υψηλή η θερμοκρασία σε σχέση δηλαδή με τις καιρικές συνθήκες που είχαμε το βράδυ. Το βράδυ. Ωραία ήταν το βράδυ. Σου άρεσε, εγώ δεν κατάλαβα τίποτα. Ωραία, ωραία ήταν. Βέβαια, είχε πάρα πολύ αέρα. Τον αέρα ουσιαστικά άκουγες πιο πολύ, όχι τόσο την ίδια την βροχή. Όπως είπαμε, είμαστε εδώ και σήμερα να σας πούμε την πρώτη καλημέρα σε όλους όσους μας παρακολουθείτε, είτε από τα κινητά σας, από τους υπολογιστές σας, από τα τάμπλετ σας, από όποια χώρα και να μας παρακολουθείτε, είτε αυτό είναι η Ελλάδα, είτε είναι η Κύπρος, είτε είναι η Γερμανία, η Αυστραλία, η Αμερική. Σας θέλουμε την καλημέρα μας. Νικολέτα, υπενθύμησε να μας λίγο τους τρόπους επικοινωνίας. Βεβαίως, Έλενα, μπορείτε λοιπόν να μας καλείτε καθημερινά στο 211-55-5500 και μπορείτε να μας στέλνετε τα email σας στο πρώτη ανάρτηση, papakizoogla.gr. Μπορείτε να μας βρίσκετε στο Facebook, στο www.facebook.com/πρώτη ανάρτηση και φυσικά στο Twitter με το όνομα Πρώτη Ανάρτηση. Αλλά αυτή την εβδομάδα έχουμε και έναν λόγο περισσότερο να μας στέλνετε εσείς τα δικά σας μηνύματα, καθώς εκκρεμεί ένας διαγωνισμός. Μπορείτε λοιπόν δύο τυχερές από εσάς να κερδίσετε από ένα μανικιούρ, πεντικιούρ από την D-Nails. Η κλήρωση θα γίνει την Παρασκευή και θα δώσουμε τα ονόματα για την, που θα είναι τυχερές βέβαια για να τους γίνει περιποίηση στα νύχια και στα πόδια. Να πούμε ότι μπορεί να στέλνετε και εσείς οι άντρες μηνύματα. Μπορεί να θέλετε να το δωρήσετε κάπου, μπορεί να θέλετε όμως και εσείς οι ίδιοι να κάνετε είτε μανικιούρ είτε πεντικιούρ. Έχουν τη δυνατότητα και οι άντρες να το κάνουν. Από εκεί και έπειτα περιμένουμε τα μηνύματά σας. Περιμένουμε επίσης τα μηνύματά σας να μας δώσετε το βίντεο της ημέρας. Μας έχετε στείλει ήδη ένα, θα το παίξουμε λίγο πιο μετά. Ας περάσουμε όμως να ρίξουμε μια ματιά στα σημαντικότερα γεγονότα που έχουν γίνει σαν σήμερα την 6η μέρα του Νοεμβρίου. Να πούμε πως σαν σήμερα είναι η Παγκόσμια ημέρα για την παρεμπόδιση της εκμετάλλευσης του περιβάλλοντος στον πόλεμο και τις ένοπλες συγκρούσεις. Ενώ γιορτάζει ο Λεωνάρδος, χρόνια σου πολλά Λεωνάρδε, και να πάμε να δούμε τα σημαντικότερα γεγονότα. Το 1825 ο Αιγυπτιακός στόλος καταφτάνει έξω από το Μεσολόγγι για να πάρει μέρος στη δεύτερη πολιορκία της μαρτυρικής πόλης. Το 1860 ο Αβραάμ Λίνκολν κερδίζει τις εκλογές και γίνεται πρόεδρος των Ηνωμένων Πολιτειών Αμερικής. Το 1925 ο μυστικός πράκτορας των Βρετανών Σίδνεϊ Ράιλι εκτελείται από την OGPU, τη μυστική υπηρεσία της Σοβιετικής Ένωσης. Υπήρξε το πρότυπο του Ιαν Φλέμινγκ για τον James Bond. Το 1960 ο Παναθηναϊκός δίνει τον πρώτο επίσημο αγώνα του στην Ευρώπη, αντιμετωπίζει για το κύπελο πρωταθλητριών την τσεχοσλοβακική Spartak Hradec και χάνει με 1-0. Αργότερα το 1961 σφοδρή νεροποντή πλήττει την Αθήνα με αποτέλεσμα το θάνατο 40 ανθρώπων, ενώ χιλιάδες μένουν άστεγοι. Ενώ το 1985 ξεσπά το σκάνδαλο Iran Gate. Ο Αμερικανικός τύπος αποκαλύπτει ότι οι αξιωματούχοι της κυβέρνησης Reagan πούλησαν όπλα στο Ιράν και με τα κέρδη χρηματοδότησαν τον αγώνα των Κόντρας στην Νικαράγουα για την ανατροπή της κυβέρνησης των Σαντινίστας. Αυτά λοιπόν ήταν τα σημαντικότερα γεγονότα που έχουν συμβεί σαν σήμερα και ας περάσουμε να δούμε ποιες είναι οι σημαντικές προσωπικότητες που έχουν γεννηθεί σαν σήμερα. Το 1835 γεννήθηκε ο Τσέζαρε Λομπρόζο, ένας Ιταλός ψυχίατρος από τους θεμελιωτές της επιστήμης της εγκληματολογίας. Αργότερα το 1861 γεννήθηκε ο James Naismith, ο Καναδός γυμναστής, δημιουργός της καλαθοσφαίρισης ή όπως είναι πια γνωστό ως μπάσκετ. Το 1889 γεννήθηκε ο Γκαμπριέλ Ανό, ο Γάλλος ποδοσφαιριστής και δημοσιογράφος. Εργάστηκε στην αθλητική εφημερίδα Le Quip και θεωρείται ο εμπνευστής του κυπέλου πρωταθλητριών στο ποδόσφαιρο. Το κύπελο πρωταθλητριών πλέον έχει μετανομαστεί και σήμερα είναι γνωστό ως Champions League.
Να δούμε όμως και ποιοι έχουν αφήσει την τελευταία τους πνοή. Σαν σήμερα, το 1835, πέθανε ο Ανρί Ντερινή ή αλλιώς Δερινή, όπως είναι γνωστός, ο Γάλλος Ναύαρχος, ήταν διοικητής της γαλλικής ναυτικής μοίρας στην ναυμαχία του Ναβαρίνου. Το 1887 πέθανε ο Εζέν Ποτιέ, ένας Γάλλος εργάτης που έγραψε τους στίχους της Διεθνούς «Εμπρός της γης κολλασμένη». Και το 1989 πέθανε η Μαρία Ιορδανίδου, η Ελληνίδα αυτή συγγραφέας που έχει γράψει και τη Λοξάνδρα, η οποία έχει γυριστεί και στην τηλεόραση από την κρατική τηλεόραση. Πάρα πολύ ωραία η Λοξάνδρα στα σειρά, δεν ξέρω αν την έχεις δει. Δεν την έχω παρακολουθήσει. Και έπαιζε, δεν ξέρω, θυμάται κανείς εδώ ότι το όνομα της πρωταγωνίστριας ήταν πολύ γνωστό. Η Βαλά, μπράβο, μπράβο, σωστά. Η Μπέτι Βαλάση έκανε τη Λεοξάνδρα, πραγματικά πάρα πολύ ωραία σειρά, από τα καλύτερα που έχει κάνει η κρατική τηλεόραση. Να μην ξεχνάμε βέβαια και το Χριστός ξανασταυρώνεται, επίσης τρομερό, του Καζαντζάκη, την Κάτια Δανδουλάκη τότε, νεότατη. Βέβαια, η Κάτια Δανδουλάκη, να πω ότι νομίζω ότι είναι παραμένει σαν το κρασί. Όσο μεγαλώνει, γίνεται καλύτερη. Έτσι είναι μια κούκλα, δηλαδή σήμερα είναι πραγματικά πανέμορφη. Αυτά ήταν λοιπόν τα σημαντικότερα γεγονότα που έχουν γίνει σαν σήμερα. Και ήρθε η ώρα να περάσουμε να διαβάσουμε τους τίτλους των κυριότερων αθηναϊκών πολιτικών εφημερίδων. Νικολέτη. Και να ξεκινήσουμε λοιπόν με τον Ελεύθερο Τύπο. Νέη όρη δόμηση στα εκτός σχεδίου. Το νομοσχέδιο του Υπουργείου Περιβάλλοντος. Αποκλειστικό. Διατηρείται η αρτιότητα των τεσσάρων στρεμάτων, αλλά μειώνεται η επιφάνεια δόμησης κατά 25-50%. Κανείς δεν θα μπορεί πλέον να κτίζει σε οικόπεδα δύο στρεμάτων που βρίσκονται κοντά στα όρια οικισμών. Οι Δήμοι θα καθορίσουν τα πολεοδομικά στοιχεία με στόχο ένταξης εξπρές. Και να περάσουμε να διαβάσουμε και την εφημερίδα των συντακτών. Βόμβα στα ασφαλιστικά ταμεία. Τρόικα πιέζει για μέτρα που θα οδηγήσουν σε κατάρρευση το ασφαλιστικό. Ζητούν μείωση των εργοδοτικών εισφορών και επιμένουν σε κατάργηση των φόρων υπέρ τρίτων. Και να περάσουμε στην εφημερίδα Τα Νέα. Το σχέδιο θα ισχύσει από το 2014 και μιλάμε για το σχέδιο από τους Δήμους, ο φόρος ακινήτων. Θα έχει ανταποδοτικό χαρακτήρα όπως σε όλη την Ευρώπη. Θετικές αντιδράσεις από δημάρχους. Θέλει δωρεάν Wi-Fi σε 1000 δημόσιους χώρους, ενώ φως για την Ελλάδα βλέπει ο ΡΕΝ. Ο φόρος ακινήτων, πρόκληση για την αυτοδιοίκηση. Και πάμε και στην εφημερίδα Η Ελευθεροτυπία, η γελιότητα της ημέρας, δακτύλιος και στα τζάκια. Μείωση 8% στις συντάξεις, την παρέδωσε ο Υπουργός Εργασίας στην Τρόικα, δέκο τραπεζών και δραχμικές για το ΤΕΒΕ. Από ΓΕΣΕΑ ΔΕΔΗ, γενική απεργία σε εξέλιξη από τα μεσάνυχτα. Ενώ το βίντεο της εκτέλεσης, ένα βίντεο ντοκουμέντο, είπαμε ότι και το Ζούγκλα έχει το αποκλειστικό βίντεο, το οποίο δεν το είχαν παραδώσει στη δημοσιότητα οι αρχές. Και πάμε στην εφημερίδα Νικολέτα. Και να περάσουμε λοιπόν στην εφημερίδα Ημερησία. Ανατροπή έκπληξη. Σε καλό κλίμα η πρώτη συνάντηση του Γιάννη Στουρνάρα με τους ελεγκτές. Ισχυρό χαρτί στις διαπραγματεύσεις με την Τρόικα. Τα φορολογικά έσοδα που ξεπέρασαν τις προβλέψεις. 300 εκατομμύρια υψηλότερα από τον στόχο τα έσοδα του δεκάμηνου. Ενστάσεις από την Τρόικα για την αποτελεσματικότητα των μέτρων Βρούτση. Σίγουρος όλοι οι ΡΕΝ για επίτευξη συμφωνίας παρά τις δυσκολίες. Πιο αισιόδοξη τώρα η Ευρωπαϊκή Ένωση για την Ελλάδα. Και να περάσουμε στην εφημερίδα Η Δημοκρατία. Σκάνδαλο μεγατόνων. Συγκλονιστικές αποκαλύψεις και απίστευτες συνομιλίες στο φως για την συμμορία των 6 που λαιλατούσε ασφαλιστικά ταμεία. Οι τρεις δύσκολες στιγμές του Αντώνη, τι είπε ο Πρωθυπουργός στην προχθεσινή συνέντευξη στην ανατροπή του Γιάννη Πρετεντέρη στο Μέγκα. Μείωση εισφορών ζητάει τώρα ο Μίχαλος, ασθενοκλειό ή ύποπτη για την διπλή εκτέλεση προς νέα κερατέα των Χίτα στην Ηλία. Και πάμε στην εφημερίδα Το Έθνος. Οι τρεις μέρες της Τρόικας, η αύξηση των φορολογικών εσόδων, ασπίδα σε νέα μέτρα. Σχέδιο Βρούτση για ένα δις από την εισφοροδιαφυγή. Ενώ το βίντεο της φρίκης, σοκ από την άγρια δολοφονία. Κεραυνή από καθηγητές, αποκαλυπτήρια για το θέατρο Πελεγρίνη, ενώ αρχίζει η αξιολόγηση των εκπαιδευτικών τον Ιανουάριο. Στην εφημερίδα Η Καθημερινή, πρώτες τριβές με την Τρόικα. Επιμένει στην επαναφορά του ΦΠΑ εστίαση στο 23% και σε μείωση εργοδοτικών εισφορών. Το αποτρόπαιο πρόσωπο της τρομοκρατίας. Ανοίγει το Εθνικό Μετσόβιο Πολυτεχνείο βολές κατά Πελεγρίνη, ενώ αύξηση τουρισμού και το 2014. Υποκλοπές από την πρεσβεία της Βρετανίας στο Βερολίνο σύμφωνα με δημοσιεύματα.
παρουσιάστηκε ο θησαυρός των Ναζί, ενώ η εθνική λυρική σκηνή παράδειγμα προς μίμηση. Και να περάσουμε λοιπόν και στην εφημερίδα η Εσπρέσο, ζητείτε επιγόντω αλίκη. Η νικήτρια του Talent Show θα είναι πρωταγωνίστρια στο musical που θα ανέβει στο θέατρο. Wi-Fi ή κάτι να φάει. Σ' άλλο στο διαδίκτυο για το δωρεάν ίντερνετ που υποσχέθηκε ο Πρωθυπουργός. Belly Dance, η Λαρισαία που ξετρέλανε τους Γερμανούς. Αν δεν κάνω λάθος, αλλά το Belly Dance πρέπει να είναι χορός σκυλιάς. Ο Μαζονάκης σήκωσε τη Μενβούρνη στα τραπέζια. Πάμε στην εφημερίδα Η Αυγή. Απεργιακό μπλόκο σε νέα και παλιά μέτρα. Σήμερα στις 11 στο πεδίο του Άρεως η συγκέντρωση Γεσαία ΔΔΔΗ. Στο περιθώριο 2 στους 3 Έλληνες, σύμφωνα με έκθεση του ΟΟΣΑ. Μόλις το 34% των πολιτών δηλώνει ικανοποιημένο από τη ζωή του το 2012, έναντι του 59% το 2007. Τρόικα κυβέρνηση προς νέα μέτρα και ασφαλιστικό, ενώ το τετράπτυχο του ΣΥΡΙΖΑ για την ανασυγκρότηση ομιλία Τσίπρα στο Τέξας. Περαστικά Μανώλη. Και μιλάμε για το Μανώλη Γλέζιο που μεταφέρθηκε στο νοσοκομείο εχθές. Θα το ξαναπούμε και λίγο αργότερα και πάμε στην εφημερίδα Η Ναυτεμπορική, σημαντική επιτάχυνση της ανάπτυξης το 2015. Η Κομισιόν εκτιμά την έξοδο της Ελλάδας από το τούνελ τον επόμενο χρόνο. Οι δανειστές δεν θεωρούν επαρκή τα μέτρα, ενώ ελπίδες για διατήρηση του ΦΠΑ στο 13%. Η θετική πορεία των εσόδων γεννάει προσδοκίες στο Υπουργείο Οικονομικών ότι η Τρόικα θα δεχθεί σχετικό αίτημα. Γεσαία ΔΔΔΗ, ποιοι μετέχουν στην 24ωρη απεργία. Αυτή ήταν η τίτλη των κυριότερων αθηναϊκών πολιτικών εφημερίδων και θα διαβάσουμε τώρα και τα πρωτοσέλιδα από τις κυριότερες αθλητικές εφημερίδες. Και να ξεκινήσουμε με την εφημερίδα Η Πράσινη. Ευλογία Θεού, είσαι ο κορυφαίος όλων των εποχών. Ούτε 500 ούτε 1000. 1703 φορές έχει κάνει ευτυχισμένους τους συμπαίκτες τους ο ένας και μοναδικός Δημήτρης Διαμαντίδης, που από χθες είναι ο πρώτος στην ιστορία της Α1. Και να περάσουμε στην εφημερίδα Η Γάτα. Αστέρια ματώνουν το Σεντόνι, τριάδα με άσους στην βασική πρόταση. Στην εφημερίδα Πρωταθλητής σε όλα, γκολάρα ο Μανολάς. Μία βαθιά υπόκληση στον πορτιέρο που έπιανε τα άπιαστα. Τρέλανε όλο τον πλανήτη. Μάγκα, σε ευχαριστούμε που μας ταξιδεύει στην Ευρώπη. Ένα και να καίει. 1-0 την Μπενφίκα. Ομάδα μόνος του και όλοι μαζί στους 16. Πάμε στην εφημερίδα Η Ώρα των Σπορ. Μυσταγωγία. Αποκαλύπτεται σε όλο της το μεγαλείο η Άγια Σοφιά. Σε απευθείας μετάδοση σε όλο τον κόσμο μέσω δορυφόρου αλλά και στο διαδίκτυο. Τηλεοπτική κάλυψη και από την Νόβα. Τίποτα δεν το σταματά. Ευκαιρία για τους οικονομικά επιφανείς αεκτζίδες να συμμετάσχουν στο γράψιμο της ιστορίας. Παρών σήμερα και ο Νίκος Νοτιάς. Και να πάμε να ρίξουμε μια ματιά στους τίτλους από την εφημερίδα Sport Day. Σας σε ευχαριστούμε. Στο παρελθόν των ηρώων του θρύλου πέρασε χθες το βράδυ ο Ρομπέρτο. Ο Κώστας Μανολάς έβαλε το χρυσό γκολ και ο Ρομπέρτο τα έπιασε όλα. Πάνω του σταμάτησαν όλα τα κύματα επιθέσεις των Πορτογάλων. 90 λεπτά άμυνα για τον Ολυμπιακό που καθυλώθηκε από την Μπενφίκα. Και να πάμε να δούμε και στην εφημερίδα Live Sport. Άγιος Ρομπέρτο, το χρυσό 1-0 επί των πετών με κεφαλιά Οβίδο, ο Κώστας Μανολάς. Ούτε μία ούτε δύο λεπτά μεγάλες αποκρούσεις από τον Ισπανό που έπαιξε μόνος του τους Πορτογάλους και κράτησε όρθιο τον αγχωμένο Ολυμπιακό. Πάμε στην εφημερίδα Goal. Ο τίτλος στο πρωτοσέλιδο γράφει Phantom. Πέρασε και τη Λίβερπουλ. Πλώρη για την καλύτερη χρονιά στην UEFA ο θρύλος. Μίτσελ, δεν χρειάζεται να σας πω ποιος ήταν ο σωτήρας. Ρομπέρτο Αλάνι, για πάντα στο λιμάνι. Πτήση του Ολυμπιακού στους 16 του Champions League. 1-0 την Μπενφίκα, όχι με F16, αλλά με Phantom, όπως είπαμε. Ενώ κοσμογονιά με 5 βόμβες. Η ΑΕΚ παρουσιάζει στις 12.30 το μεσημέρι και το εσωτερικό της Αγίας Σοφιάς με εκπλήξεις με τον πρώτο μέτοχο και τον πρώτο χορηγό. Και κλείνουμε με την εφημερίδα Το Γαύρο. Ο απίστευτος κόσμος στήριξε έως το 90 λεπτό και ο Ισπανός πήρε εκδίκηση. Τους τα έδειξε ο γκολκίπαρος Ρομπέρτο. Χρυσό μισό 0 με γκολ καρφί Μανολά. Μας το χρωστούσε η πόρνη η μπάλα. Για την ήττα από την Παρή και το χ στη Λισαβόνα αλλά και για όσα τόσα χρόνια έχουμε τραβήξει. Μίτσελ πάρε τώρα και τον Μπάουκ να τους τελειώσουμε όλους. Ενώ 1-0 ψυχάρα ο θρύλος. Απέναντι σε μια φανταστική ομάδα. Συγκλώνησε ο κόσμος.
Αυτά ήταν και τα πρωτοσέλιδα των κυριότερων αθλητικών εφημερίδων. Όπως και εσείς καταλάβατε, στα περισσότερα πρωτοσέλιδα επικράτησε η νίκη του Ολυμπιακού με το 1-0 με την Μπενφίκα. Πάμε λοιπόν, θα δούμε στους 16. Πάμε ή θα δούμε αν πάμε. Πάμε στους 16. Α, έχουμε ακόμα. Ωραία. Έχουμε ακόμα. Είμαστε σίγουροι βασικά ότι θα πάμε στους 16. Θέλουμε πολύ θετική ενέργεια σε όλους τους παίκτες του Ολυμπιακού. Συγχαρητήρια στο Ρομπέρτο. Συγχαρητήρια και στο Μανολά για την κολάρα αυτή πραγματικά που έβαλε. Και ήρθε η ώρα να διαβάσουμε και τα πρωτοσέλιδα που φιλοξενεί αυτή τη στιγμή η νούμερο 1 ηλεκτρονική εφημερίδα σε όλη την Ελλάδα. Zoogla.gr. Όπως έχουμε πει, όλα τα θέματα περνάνε πρώτα από την απαραίτητη δημοσιογραφική έρευνα. Και να μην ξεχνάμε να λέμε ότι τον τελευταίο καιρό η Zoogla.gr έχει βγάλει πραγματικά, Νικόλετα, πάρα πολλά αποκλειστικά. Έτσι ακριβώς, Έλληνα, έχει κάνει πάρα πολλές αποκαλύψεις. Και μου κάνει εντύπωση που ενώ στο πρώτο θέμα που είχε γίνει και με τη μικρή Μαρία, που έκανε πραγματικά πάρα πολύ καλή δουλειά το Zoogla, στα ελληνικά μέσα μαζικής ενημέρωσης δεν είχε αναφερθεί το όνομα Zoogla.gr. Χάρηκα που σήμερα επιτέλους και στα πρωτοσέλιδα των εφημερίδων που διαβάσαμε, αλλά και στα χθεσινοβραδινά δελτία ειδήσεων, το Zoogla.gr αναφέρθηκε, αν όχι από όλα, από τα περισσότερα μέσα μαζικής ενημέρωσης. Συγχαρητήρια και από εμάς πραγματικά στην τεράστια ομάδα του Zoogla.gr, στην τεράστια αυτή δημοσιογραφική ομάδα. Και πάμε να διαβάσουμε τώρα τα πρωτοσέλιδα. Ξεκινάμε με το πρώτο πρωτοσέλιδο, ντοκουμέντο φρίκι. Το βίντεο της βασικής κάμερας για πρώτη φορά στη δημοσιότητα. Οι εικόνες που δεν έδωσαν οι αρχές. Μια εικόνα αξίζει όσο χίλιες λέξεις. Και να περάσουμε στο δεύτερο πρωτοσέλιδο της Ζούγκλας. Η στιγμή της δολοφονίας. Το βίντεο που έδωσε στην δημοσιότητα η αντιτρομοκρατική υπηρεσία. Πάμε στο τρίτο πρωτοσέλιδο, περιμένοντας την προκήρυξη. Προβληματισμός στην ελληνική αστυνομία για την ταυτότητα των δραστών. Και να περάσουμε και στο τέταρτο πρωτοσέλιδο της Ζούγκλας. Χρειάζομαι λεφτά. Καυτή διάλογη Τσοχαντζόπουλος Μπόκου για Αραυτόπουλο και Αγραφιώτη. Αυτά ήταν και τα πρωτοσέλιδα του Zoogla.gr. Ήρθε η ώρα να πάμε στο πρώτο διαφημιστικό μας διάλειμμα για σήμερα και επιστρέφουμε. Πιο γνωστός, άγνωστος μη. Καθημερινά στην τηλεόραση της Ζούγκλας. 1 με 2 το μεσημέρι. Με την υπογραφή του Μάκη Τριανταφυλόπουλου. Σώμα σας. Υποδεχτείτε την τεχνολογική επανάσταση στην καταπολέμηση της κυταρίτιδας. Νέο καλσόν Nanobionic Anti-Celluline. Μετατρέπει τη θερμική ενέργεια που εκπέμπει το ανθρώπινο σώμα σε άπο υπέρυθρες ακτίνες και τις επιστρέφει πίσω σε αυτό. Αποτέλεσμα, μείωση της εμφάνισης της κυταρίτιδας, λία και καλή γραμμή εμφάνιση. Αγαπήστε ξανά το σώμα σας με το νέο καλσόν Nanobionic Anti-Celluline. Κάμερα. Έχεις κινητό. Έχεις υπολογιστή. Έχεις ιδέες. Κάνε τις ιδέες σου, τη ζωή σου, τη ζωή γύρω σου, ταινία. Το
Ντοκιμαντέρ, κωμωδία ή δράμα. Ψάξε, κατάγραψε, αποκάλυψε, εκφράσου. Μίλησε για όλους και για όλα, χωρίς λογοκρισία. Για την πολιτική, τον πολιτισμό, τις αγωνίες και τους προβληματισμούς σου. Για τον έρωτα, την ομορφιά και τις σχέσεις των ανθρώπων. Για τα στραβά και ανάποδα. Κάνω σινεμά, στο δικό σας κανάλι. Κάντε τη δική σας ταινία. Σήμερα και πάλι παρακολουθείτε την εκπομπή Πρώτη Ανάρτηση από την διαδικτυακή τηλεόραση της Ζούγκλας. Είμαι η Νικολέτα Τσίκου και μαζί με την Έλενα Θεοδόρου θα βρισκόμαστε μαζί σας μέχρι και τις 12 σήμερα, Έλενα, να σχολιάσουμε την ελληνική αλλά και την διεθνή επικαιρότητα. Να θυμίσουμε άλλη μια φορά τους τρόπους επικοινωνίας. Μπορείτε λοιπόν να μας καλείτε στο 211-55-50-500. Μπορείτε να μας στέλνετε τα email σας στο πρώτη ανάρτηση@zoogla.gr και στο Facebook στο www.facebook.com/πρώτη ανάρτηση. Γιατί εκκρεμεί, Έλενα, όπως είπαμε και το πρωί, όπως τα λέμε και μέχρι την Παρασκευή, και ένας διαγωνισμός. Μας έχουν στείλει να πούμε πολύ λίγοι μηνύματα μέχρι αυτή τη στιγμή. Μην το χάσετε. Πραγματικά η D-Nails κάνει εξαιρετική δουλειά. Φτιάξαμε και εμείς τα νύχια μας. D-Nails και το κλίμα ήταν πολύ καλό. Και πολύ ωραία περιποίηση, βγαίνετε οι κοπέλες. Νομίζω ότι είναι μια καλή ευκαιρία να πάτε κι εσείς να περιποιηθείτε, να νεωθείτε, παιδάκι. Και οι γυναίκες ξέρεις ότι το χρειαζόμαστε λίγο παραπάνω, ας πούμε. Ναι, και τα χέρια είναι πολύ σημαντικό σου να φαίνονται. Δεν έχει ποτέ να μην είσαι καλά ψυχολογικά, να κάνεις κάτι, να βάψεις τα μαλλιά σου, ας πούμε, ή να φτιάξεις τα νύχια σου. Ξεσπάω στα μαλλιά. Και ξαφνικά ξέρω εγώ να είσαι καλά. Ξεσπάω. Έχω βάψει πάρα πολλές φορές τα μαλλιά μου όταν δεν ήμουν καλά. Έχω κάνει κάτι πολύ περίεργο. Θυμάσαι το κόκκινο, ένα μοβ που είχα κάποια στιγμή. Είναι λοιπόν μια καλή ευκαιρία κι εσείς να απολαύσετε αυτή την περιποίηση. Ένα μανικιούρ και ένα πεντικιούρ λοιπόν για δύο τηλεθεάτριες. Είναι δύο μανικιούρ και δύο πεντικιούρ. Δηλαδή κάθε δύο θα κερδίσουν από ένα μανικιούρ από και ένα πεντικιούρ. Ακριβώς αυτό είπα. Την Παρασκευή λοιπόν θα γίνει κλήρωση, θα πούμε και τα ονόματά σας. Θα έρθετε σε επικοινωνία με τις υπεύθυνες του D-Nails για να κλείσετε το ραντεβού την ημέρα που επιθυμείτε εσείς. Και να πάμε Έλενα σιγά σιγά να ξεκινήσουμε με το βίντεο της ημέρας. Το βίντεο της ημέρας μας το έστειλε η διαδικτυακή μας φίλη Ζέτα. Ζέτα, καλημέρα και να είσαι καλά. Ουσιαστικά είναι μια φάρσα για, να πούμε, είναι ένας τύπος, ο οποίος κρατάει μια συσκευή, η οποία φαίνεται πως είναι συσκευή για κούρεμα. Μάλιστα. Και πάει και τρομάζει τους ανυποψίαστους περαστικούς. Πάμε λοιπόν να δούμε το βίντεο και επιστρέφουμε. It's a prank. It's a prank. It's a prank. Trust me. Oh God. It's fine. It's totally fine. It's perfect. What the hell is that? What did you do? Did you cut my hair? Yeah. Oh my God. Yeah. Oh my God. White. I'm so sorry. Oh, my God! How come people get taped under the table? Yeah, okay, well, as long as you get on tape, it's fine. Nah, is that... I knew, see, that's...
My Welcome favorite to hat. Venice. I'm just messing with you. It's a fun, it's a prank. Hey, no. What? You look better. You look better. I don't look better. I just got a haircut. You're going to pay me $30? Give me $30 for my haircut? What if I told you? Look, I'll give you. It's a prank. It's a prank. Πραγματικά πολύ αστείο το βίντεο. Σε ευχαριστούμε πάρα πολύ, Ζέτα. Πού τα βρίσκουν όλα αυτά, βέβαια. Έχω βρει και εγώ ένα site που έχει έτσι πάρα πολύ πετυχημένα. Βίντεο, μας αρέσει να μας στέλνετε τα βίντεο της ημέρας. Ξεκινάμε έτσι ευχάριστα την ημέρα μας και με γέλια. Και δεν υπάρχει κάτι πιο σημαντικό από αυτό, από να ξεκινάς τη μέρα σου πραγματικά με πολύ χαρούμενη διάθεση. Διαβάσαμε πριν σε ένα πρωτοσέλιδο. Έγινε μια αναφορά στον Μανώλη Λέζο. Να ευχηθούμε κι εμείς με τη σειρά μας περαστικά στο ιστορικό αυτό στέλεχος του ΣΥΡΙΖΑ. Μιας και Νικολέτα, ο Μανώλης Λέζος μεταφέρθηκε χθες στο νοσοκομείο έπειτα από μια διαθυσία που ένιωσε. Μια ενόχληση που ένιωσε στο στομάχι του. Στο στομάχι του, έτσι μεταφέρθηκε. Η δημοσιογραφική ομάδα του Zoogla.gr επικοινώνησε με τους συνεργάτες του. Και τον μεταφέρανε για προληπτικούς λόγους, γιατί όπως είπαμε, αισθάνθηκε αυτή την ενόχληση στο στομάχι του. Να ευχηθούμε περαστικά. Να γίνει γρήγορα καλά, να επιστρέψει στο σπίτι του αλλά και στα καθήκοντά του. Ναι, βέβαια. Αυτά λοιπόν. Φαίνεται πως σήμερα η μέρα θα είναι γεμάτη από απεργιακές κινητοποιήσεις, μιας και πραγματικά όποτε μάλλον κανονίζει απεργίες η ΓΕΣΕ και η ΑΔΔ, παραλύει ο δημόσιος τομέας. Βέβαια. Ουσιαστικά ζητάνε πράγματα τα οποία. Και όχι μόνο ο δημόσιος τομέας, γιατί παραλύει και ο ιδιωτικός τομέας. Γιατί, ας πούμε, όλες οι απεργίες γίνονται κοντά στο κέντρο της Αθήνας, με αποτέλεσμα οι άνθρωποι που, ας πούμε, θα θέλουν να ψωνίσουν να μπορούν να κατέβουν στο κέντρο της Αθήνας. Άρα προβλήματα έχουν και τα καταστήματα. Ναι. Εκτός ναι, βέβαια. Επίσης, σήμερα μαζί με τη ΓΕΣΕΑ, δηλαδή, ακυρώνονται πάρα πολλές αεροπορικές πτήσεις. Να πούμε πως θα πούμε αργότερα γι' αυτό. Απλά μέχρι τότε, όσοι από εσάς έχετε κανονίσει για κάποιο λόγο να πετάξετε, επειδή οι πτήσεις ήταν πάρα πολλές αυτές που ακυρώθηκαν και εμείς τώρα δεν μπορούσαμε να σας τις πούμε όλες αυτές, δεν θα ήταν και εύκολο και για εσάς να τις συγκρατήσετε και να τις καταλάβετε, μπορείτε για περισσότερες πληροφορίες, όλοι εσείς οι επιβάτες που θα χρησιμοποιήσατε σήμερα κάποιο αεροπλάνο για να πάτε κάπου, μπορείτε να καλείτε στα τηλέφωνα εξυπηρέτηση πελατών στο 801-801-0101 από σταθερό και στο 210-3250-500 από κινητό. Οι ώρες που μπορείτε να καλείτε είναι από τις 8 το πρωί έως και τις 11 το βράδυ για να μπορούν να ενημερωθεί ο κόσμος, γιατί πραγματικά θα δημιουργηθούν αρκετές ταλαιπωρίες σήμερα. Γελάω γιατί έχουμε έναν επισκέπτη. Έχουμε έναν επισκέπτη σήμερα. Είναι μία μύγα με πολλές φιλοδοξίες. Μάλλον της αρέσει εδώ το desk μας και θέλει να γίνει για λίγα λεπτά διάσημη. Ναι. Πού είναι πάλι, εξαφανίστηκε. Μάλλον λίγο ντράπηκε αυτή τη στιγμή η μύγα. Άμα ξανάρθει, θα σας πούμε νάτι. Αυτή είναι η μύγα. Λοιπόν, περιμένουμε τα μηνύματά σας. Θέλουμε να ακούμε τη γνώμη σας για τα θέματα που συμβαίνουν αυτή τη στιγμή. Ξέρεις τι θέλω να σου πω. Είδες χθες καθόλου τι έπαιξε στο Facebook ή στα κοινωνικές δικτύωσεις με το μήνυμα του Πρωθυπουργού μας ότι θα έχουμε δωρεάν Wi-Fi. Αλλά ήταν τρομερό. Το κωδικό τον είδες. Το. Εντολή Σαμαρά. Εντολή Σαμαρά, ναι. Έτσι ακριβώς. Δηλαδή, για να καταλάβω, θα κυκλοφορούμε στους δρόμους και θα έχουμε όλοι Wi-Fi, θα έχουμε Ιντερνετ. Θα είναι νομίζω 1000 συγκεκριμένα σημεία τα οποία θα παρέχουν Wi-Fi δωρεάν. Αν και νομίζω ότι τα πιο πολλά πλέον μέρη, είτε είναι καφετέριες, είτε είναι σινεμά, έχουν τέτοιου είδους παροχές προς τους πελάτες. Διαβάζουμε εδώ πέρα βέβαια και στο live, στο Zoogla Live, από όπου μας παρακολουθείτε ζωντανά, από τις 9 έως και τις 11 καθημερινά. Σήμερα από τις 9 έως και τις 12 θα είμαστε στην παρέα σας. Δεν θα μας βαρέθετε σήμερα, θα είμαστε αρκετές ώρες κοντά σας. Μία ώρα επιπλέον. Μία ώρα επιπλέον. Να πούμε πως βλέπουμε εδώ πέρα τις καλημέρες που μας στέλνετε. Σας στέλνουμε και σε εσάς όλους την δική μας καλημέρα, από όπου και αν βρίσκεστε, από όπου και αν μας παρακολουθείτε.
Πες άλλη μια φορά λίγο τους τρόπους. Γιατί περιμένουμε τα μηνύματά σας. Θέλουμε να μας στέλνετε μηνύματα. Μας αρέσει να συζητάμε μαζί σας και να ακούμε τη γνώμη σας. Μπορεί να μην είναι απαραίτητα η γνώμη σας στο σχολείο σας. Μπορεί να θέλετε να κάνετε κάποια καταγγελία. Μπορεί να θέλετε να ακουστεί μέσα από εδώ πέρα και έπειτα να την ελέγξει η δημοσιογραφική ομάδα του Ζούγκλα. Δεν έχει σημασία. Στείλτε τη και εμείς πραγματικά θα την ακούσουμε και θα τη βγάλουμε στον αέρα. Στείλτε μας λοιπόν τα μηνύματά σας στο email μας στην πρώτη ανάρτηση papakizoungla.gr. Μπορείτε να μας καλείτε στο 211-55-50-500 και μπορείτε να μας στέλνετε τα μηνύματα και στο Facebook στο www.facebook.com/πρώτη ανάρτηση και φυσικά στο Twitter. Μπορείτε να μας βρείτε με το όνομα Πρώτη Ανάρτηση. Να πούμε μια μεγάλη καλημέρα, να πούμε τα χαιρετίσματά μας στους ανθρώπους που δεν ζουν στην Ελλάδα, να πούμε καλημέρα στην Αυστραλία, να πούμε καλημέρα σε όσους μας βλέπουν μέσω διαδικτύου, σε όλους τους ανθρώπους που δεν είναι στην Αθήνα, για να μπορέσουν να μας βλέπουν και πιο εύκολα. Έλενα, γιατί η ξενιτιά είναι πολύ σημαντικό πράγμα. Οι άνθρωποι δηλαδή οι οποίοι έχουν φύγει από την Ελλάδα και πιστεύω βλέπουν ότι αυτοί που έχουν αφήσει πίσω του σκέφτονται και του λένε καλημέρα, είναι πολύ σημαντικό. Του δίνει πολύ μεγάλο κουράγιο. Στέλνουμε καλημέρα σε όλο τον κόσμο. Ανεξάρτητα από πού βρίσκεστε, ανεξάρτητα από πού μας παρακολουθείτε. Ήρθε η ώρα να πάμε στο πρώτο δελτίο ειδήσεων της ημέρας. Ξέρετε πως το ζούγκλα.gr έχει κοντά περίπου στη κάθε μία ώρα έχει δελτίο ειδήσεων, ζωντανό δελτίο ειδήσεων. Ενημερώνοντάς σας για τα πιο έκτακτα νέα που συμβαίνουν κατά τη διάρκεια όλων των εκπομπών. Να περάσουμε όμως, όπως είπαμε, στο πρώτο ζωντανό δελτίο ειδήσεων της ημέρας με την Κωνσταντίνα Παπατσάκωνα και επιστρέφουμε σύντομα κοντά σας. Σας ημέρα και πάλι αγαπημένοι φίλοι και φίλες. Επιστρέψαμε από το σύντομο διαφημιστικό μας διάλειμμα αλλά και από το πρώτο ζωντανό δελτίο ειδήσεων της ημέρας με την Κωνσταντίνα Παπατσάκωνα. Είμαι η Έλενα Θεοδόρου και μαζί με την Νικολέτα Τσίκου. Καλημέρα Νικολέτα. Θα αρχίσουμε λίγο να συζητάμε τα θέματα που απασχολούν εμάς αλλά και όλους εσάς. Όπως είπαμε και πριν το διαφημιστικό μας διάλειμμα, σήμερα λόγω των απεργιών της ΓΕΣΕ και ΑΔΕΔΗ παραλύει πραγματικά ο δημόσιος τομέας. Σε όλη τη χώρα, λόγω της 24ωρης, όπως είπαμε, απεργίας που είχαν προαναγγείλει η ΓΕΣΕ και η ΑΔΕΔΗ. Τα νοσοκομεία, να πούμε πως θα λειτουργήσουν με προσωπικό ασφαλείας, ενώ κλειστές θα παραμείνουν οι περισσότερες δημόσιες υπηρεσίες, ενώ παράλληλα προβλήματα θα σημειωθούν και στις συγκοινωνίες, μεταξύ άλλων στην κινητοποίηση συμμετέχουν και οι δάσκαλοι, οι καθηγητές, οι τραπεζοϋπάλληλοι, οι ναυτικοί, οι ελεγκτές εναέριας κυκλοφορίας και οι εργαζόμενοι στους ΣΟΤΑ. Με προσωπικό ασφαλείας θα λειτουργήσουν τα νοσοκομεία, τα κέντρα υγείας, οι προνοιακές μονάδες και το ΕΚΑΠ. Σύμφωνα λοιπόν με την ΓΕΣΕΕ, οι εργαζόμενοι διεκδικούν την επαναφορά του εργατικού δικαίου, την επανάκτηση των συλλογικών συμβάσεων εργασίας, να καταργηθούν τα χαράτσια και να μην γίνει κανένας πληστηριασμός κατοικίας, την μείωση της φορολογίας για τους εργαζομένους και τους μικρομεσαίους, την δέσμη μέτρων ανακούφισης των ανέργων μετά την ανεργία και δημοκρατικά δικαιώματα για τους εργαζομένους. Να μην παραχωρήσουν οι ιδιωτικοποίησεις δημόσιων φορέων και επιχειρήσεων. Να πούμε όμως, Έλληνα, πώς θα κινηθούν σήμερα τα μέσα μαζικής μεταφοράς. Έτσι ακριβώς. Λοιπόν, πιο αναλυτικά, ο ΣΕ και ο Προαστιακός σήμερα, οι εργαζόμενοι στον ΣΕ και τον Προαστιακό, θα πραγματοποιήσουν 24ωρη απεργία. Στο πλαίσιο, όπως είπαμε, της κινητοποίησης της ΓΕΣΕ και της ΑΔΕΔΗ. Τα λεωφορεία και τα τρόλεϊ θα κινούνται από τις 9 το πρωί έως και τις 9 το βράδυ, ενώ το μετρό, το τραμ και ο ηλεκτρικός σιδηρόδρομος θα κινούνται κανονικά ολόκληρη την ημέρα.
Τροποποιήσεις όμως και ακυρώσεις της πτήσης της Aegean θα υπάρξουν σήμερα λόγω της συμμετοχής των ελεγκτών εναέρειας κυκλοφορίας στην 24ωρη πανελλαδική απεργία των ΓΕΣΕΕ και των ΑΔΔΗ με τριοριστάσεις εργασίας από τις 12 το μεσημέρι έως και τις 3 το απόγευμα. Ενώ πολλές πτήσεις, Έλενα, όπως είπες και πριν, εσύ ακυρώνονται. Να υπενθυμίσουμε άλλη μια φορά τους τρόπους επικοινωνίας που μπορούν να ενημερώνονται λοιπόν για τις πτήσεις. Μπορείτε να καλέσετε στην εξυπηρέτηση πελατών στο 801-801-0101 από σταθερό και από κινητό στο 35, στο 210-35-50-500 από τις 8 η ώρα το πρωί μέχρι και τις 11 το βράδυ. Λοιπόν, θα υπάρξουν κάποιες κυκλοφοριακές αλλαγές. Οι αλλαγές αυτές θα ισχύσουν στο κέντρο της Αθήνας λόγω των συγκεντρώσεων, αφού όπως είπαμε θα εξελιχθεί η απεργιακή συγκέντρωση στις 11 στο πεδίο του Άρεως, καθώς και η ξεχωριστή συγκέντρωση του ΠΑΜΕ στις 10.30 στην Ομόνοια. Ενώ στην 24ωρη γενική απεργία που διοργανώνει η ΑΔΔΗ και η ΓΕΣΕΕ, σήμερα καλεί τους εργαζομένους στο Υπουργείο Πολιτισμού και Αθλητισμού, η Πανελλήνια Ομοσπονδία Εργαζόμενων του ΥΠΟ. Η γενικευμένη επίθεση της κυβέρνησης, η οποία εκτελεί κατά γράμμα τις εντολές της Τρόικας στα δικαιώματα των εργαζομένων, συνεχίζεται με αμειόμητο ρυθμό. Η στόχη είναι προφανής, η ολοκληρωτική μετατροπή της χώρας σε ερείπιο προς όφελος των δανειστών και του μεγάλου κεφαλαίου. Το μόνο όπλο μας απέναντι σε αυτή την πολιτική είναι ο ενωμένος αγώνας ενάντια στις πολιτικές της εξαθλίωσης του ελληνικού λαού, αναφέρει η ανακοίνωσή της από την ΠΟΕ. Η προσυγκέντρωση για τους εργαζομένους θα είναι στις 10.30 στο Εθνικό Αρχαιολογικό Μουσείο, Έλενα. Δεμένα όμως τα λιμάνια όλης της χώρας θα είναι σήμερα τα πλοία λόγω της 24ωρης απεργίας που έχει κηρύξει και η Πανελλήνια Ναυτική Ομοσπονδία συμμετέχοντας στην κινητοποίηση της ΓΕΣΕΕ. Τα πλοία θα παραμένουν δεμένα από τις 12 εχθές το βράδυ έως και σήμερα τα μεσάνυχτα. Οι Έλληνες ναυτεργάτες πρώτοι από όλους έχουν νιώσει στο πετσί τους τη μάστιγα της ανεργίας, τις συνεχείς απολύσεις, τις συνεχείς μειώσεις στις συνθέσεις των πληρωμάτων, τη μη πληρωμή των δεδουλευμένων τους στο χώρο της αυτοπλοείας και την απεμπόληση των κοινωνικο-ασφαλιστικών τους δικαιωμάτων. Τονίζει σε ανακοίνωσή της η Πανελλήνια Ναυτική Ομοσπονδία, υπογραμμίζοντας ότι η 24ωρη απεργία των ναυτικών σήμερα δεν είναι μια τυχαία διαμαρτυρία, αλλά κινητοποίηση επιβίωσης και αντίστασης. Στην 24ωρη απεργία της ΓΕΣΕΕ θα συμμετάσχουν επίσης και η Ομοσπονδία Υπαλλήλων Λιμανιών Ελλάδος, η Ένωση Λιμενεργατών και ο Σύνδεσμος Επόπτων ή Αρχιεργάτων, Έλενα. Του ΟΛΠ, έτσι ακριβώς, Έλενα. Του Λιμένου Σπειραιά. Η φιλική όμως διευθέτηση μέσα από τις νόμιμες ακροβασίες και η στασιμότητα των επενδύσεων στον ΟΛΦ και στα άλλα λιμάνια οδηγούν στην απαξίωσή τους και υπηρετούν το στόχο της πλήρους πώλησης του μετοχικού κεφαλαίου και την δημιουργία μονοπωλιακών καταστάσεων, αναφέρει σε ανακοίνωση της η Ομοσπονδία Υπαλλήλων Λιμανιών της Ελλάδος. Οι συνεχόμενες μειώσεις μισθών και η άδικη φορολόγηση, είτε με τη μορφή χαρατσιών είτε με την αύξηση των έμεσων και άμεσων φόρων στους εργαζομένους, μειώνουν συνεχώς το διαθέσιμο εισόδημα για όσους έχουν ακόμη απασχόληση, τονίζει σε ανακοίνωσή της η Ένωση Λιμενεργατών. Και να πούμε πως ραντεβού στις 10 του Νοέμβρη δίνουν και οι κτηνοτρόφοι της χώρας προκειμένου να καθορίσουν τη στάση τους έναντι σειράς ζητημάτων για τα οποία διαμαρτύρονται, Νικολέτα. Να σου πω, Έλενα, πως δεν αποκλείουμε, λοιπόν, σύμφωνα με όσο δήλωσαν, δεν αποκλείουμε να κλείσει ακόμα και ο δρόμος στο συγκεκριμένο σημείο, κόβοντας έτσι τη χώρα στα δύο, δήλωσε ο πρόεδρος της Πανελλήνιας Ένωσης Κτηνοτρόφων, Δημήτρης Καμπούρης. Οι κτηνοτρόφοι καλούν εκ νέου τον Υπουργό Αγροτικής Ανάπτυξης και Τροφίμων Αθανάσιο Τσαφτάρη να παρευρεθεί στα Τέμπη και να συζητήσει μαζί τους. Φτάνει πια το κρυφτό, ήρθε η ώρα να μας αντιμετωπίσει, είπε ο κύριος Καμπούρης. Η ΠΕΚ, Έλενα, χαρακτηρίζει κακή την τελευταία πληρωμή της ενιαίας ενίσχυσης με τον πρόεδρό της να σημειώνει. Καταγγέλουμε και καταδικάζουμε το νέο πλήγμα σε βάρος του κλάδου και ζητούμε άμεσα την παρέμβαση του Πρωθυπουργού και των αρχών και των πολιτικών κομμάτων. Οι κτηνοτρόφοι, να πούμε πως διαμαρτύρονται επίσης για το θέμα των βοσκοτόπων, ενώ υποστηρίζουν ότι το ποσό που έλαβαν ορισμένοι ως επιστροφή φόρου για το πετρέλαιο καταγράφεται έως 35%. Συρρυκνωμένο, πραγματικά. Λοιπόν, και μιας και μιλήσαμε για τους ναυτεργάτες, για τους εργαζόμενους στα λιμάνια του Πειραιά, το είπαμε και χθες, προχθές μάλλον το συζητήσαμε σαν θέμα, για τα προβληματάκια, ας το λέγαμε έτσι, που υπήρξαν στον Νίκο Ναύτου. Τα προβληματάκια. Τα προβληματάκια, ναι, το λέμε έτσι. Χαριτωμένα. Ναι, πιο χαριτωμένα. Λοιπόν, υπήρξαν καυτοί διάλογοι, οι οποίοι βγήκαν στον αέρα.
προθεσμία έτσι για να απολογηθούν αύριο και μεθαύριο στον ακριτή αρμόδιο για τα θέματα διαφθοράς ζήτησαν και πήραν οι έξι κατηγορούμενοι για το σχέδιο απάτης στον οίκο ναύτου. Την ίδια ώρα, όπως είπαμε, έρχονται στο φως οι νέοι διάλογοι των εμπλεκόμενων υπαλλήλων του οίκου ναύτου, οι οποίοι συνελήφθησαν επ' αυτοφόρο μετά την καταγγελία κλινικάρχη να παίρνουν 205.000 ευρώ για να του δώσουν σχεδόν 1 εκατομμύριο για ανύπαρκτες ιατρικές παροχές προς το Ταμείο. Τα χρήματα αυτά προορίζονταν για ληξιπρόθεσμες οφειλές του Ταμείου και όπως αναφέρει το κατηγορητήριο σε βάρος τους, με την μεθόδευση αυτή δεν θα υπήρχε κίνδυνος να διαπιστωθεί απάτη, αφού τυχόν μελλοντικός έλεγχος δεν θα είχε οποιοδήποτε αποτέλεσμα γιατί δεν θα μπορούσε να γίνει διασταύρωση μεταξύ τιμολογηθέντων ιατρικών υπηρεσιών και αντίστοιχων πληρωμών, ελλείψη των σχετικών παραστατικών. Λίγη ώρα όμως πριν από το κρίσιμο ραντεβού με τον κλινικάρχη που οδήγησε στη σύλληψή του, συνομιλώντας μαζί του η κατηγορουμένη υπάλληλος, η οποία είναι αποσπασμένη στο Υπουργείο Παιδείας, δεν κρύβει την αγωνία της για τα χρήματα που θα έπαιρναν. Μπορείτε να διαβάσετε όλους τους καυτούς διαλόγους στην ηλεκτρονική εφημερίδα zoogla.gr. Εάν δυσκολευτείτε λίγο, μπορείτε απλά να πατήσετε στην αναζήτηση. Είναι ένα κουτάκι το οποίο βρίσκεται πάνω δεξιά στο site της Ζούγκλας. Αν πατήσετε οίκος ναύτου θα δείτε όλα τα τελευταία νέα για την υπόθεση αυτή διαφθοράς. Και έτσι λοιπόν αφού ανακαλύφθηκε το σκάνδαλο αυτό με τη διαφθορά και στο υπουργικό του ναύτου, ο Υπουργός Ναυτιλίας και Αιγαίου, ο Μιλτιάδης Βαρβιτσιώτης, με τις αποφάσεις που πήρε, δρομολογεί μια σειρά ενεργειών αναφορικά με την αποκάλυψη της υπόθεσης αυτής σε βάρος του δημοσίου. Έτσι, σύμφωνα, Νικόλετα, με τις αποφάσεις αυτές. Σύμφωνα λοιπόν με τις αποφάσεις, τέθηκαν σε αυτοδίκαιη αργία οι υπάλληλοι που φέρονται να εμπλέκονται στη συγκεκριμένη υπόθεση και επιπρόσθετα απομακρύνθηκε άμεσα από το Διοικητικό Συμβούλιο του εν λόγω νομικού προσώπου η μία εξ αυτών που συμμετείχε και σε αυτό ως εκπρόσωπος του εργαζομένων ακόμη. Διετάχθηκε η διενέργεια επίγουσας ένορκης διοικητικής εξέτασης για την πλήρη διερεύνηση και διευκάλυνση φυσικά της υπόθεσης, καθώς από την παραπομπή όλων των εμπλεκόμενων που θα προκύψουν στα αρμόδια πειθαρχικά όργανα. Ζητήθηκε όμως, Έλενα. Και παράλληλα, ναι, έτσι ακριβώς, ενεργοποίηση του Σώματος Δίωξης του Οικονομικού Εγκλήματος για τον πλήρη και ενδελεχή λογιστικό έλεγχο όλων των οικονομικών στοιχείων του οίκου του ναύτου των τελευταίων ετών. Έτσι, όπως τόνισε ο Μιλτιάδης Βαρβιτσιώτης, η ανοχή απέναντι σε φαινόμενα διαφθοράς και αδιαφάνειας θα είναι μηδενική. Αυτά ήταν λοιπόν όσον αφορά και τα θέματα, οι εξελίξεις από τον οίκο του ναύτου. Και να περάσουμε τώρα στο θέμα αυτό που πραγματικά έχει συγκλονίσει όλο το Πανελλήνιο. Άλλη μια φορά μάλλον το Πανελλήνιο συγκλονίστηκε από τη δολοφονία δύο νέων παιδιών και σίγουρα και από τον τραυματισμό, τον σοβαρό τραυματισμό του ενός από αυτών, ο οποίος από ό,τι είπες και εσύ εχθές είναι σε καλύτερη κατάσταση. Αλλά βρίσκεται ακόμα διασωληνωμένο στην εντατική μονάδα. Το καλό είναι ότι είναι σταθερή η κατάστασή του και με τις μέρες σιγά σιγά θα... Μακάρι να γίνει καλά. Όλα καλά θα πάνε, να ευχηθούμε καλό κουράγιο και σε αυτόν όσο και στην οικογένειά του. Και έτσι λοιπόν να περάσουμε στο βίντεο της φρίκης. Μια εικόνα είναι πραγματικά, μάλλον το ρητό ότι μια εικόνα είναι όσο χίλιες λέξεις, είναι πραγματικά το ρητό αυτό που αντικατοπτρίζει την εικόνα που θα δείτε κι εσείς από το βίντεο αυτό. Βέβαια, οι λέξεις αδυνατούν να περιγράψουν τη βιαιότητα και τις φρικτές εικόνες που ακολουθούν. Θα παρακολουθήσουμε μαζί το βίντεο και θα αντιληφθείτε κι εσείς πράγματα πραγματικά που δεν μπορείτε να κατανοήσετε. Ουσιαστικά, το ανελαίητο μίσος που έχει φωλιάσει στις ψυχές των ανθρώπων. Πώς να το πούμε, καταραίουν όλα τα σενάρια πλέον και οι φλιαρίες περί αποσταθεροποίησης και άλλων συναφών. Ο εκτελεστής ουσιαστικά αρχίζει να πυροβολεί από μακριά, η παρέα το αντιλαμβάνεται και γυρίζει προς το μέρος του. Οι πρώτοι δύο πυροβολισμοί πέφτουν εναντίον του Χρυσαυγίτη που βγήκε αλόβητος. Η συνέχεια θυμίζει κινηματογραφική ταινία. Έτσι ακριβώς, Έλενα, να πούμε πως ο εκτελεστής στρέφει ακέραια το όπλο του εναντίον των τριών που είναι μαζεμένοι σε πηγαδάκι και αχνιδιάζονται. Πρώτος δέχεται σφαίρα ο Αλέξανδρος Γέροντας, ο οποίος ωστόσο καταφέρνει να τρέξει και να κρυφτεί πιο πίσω. Μια κίνηση όμως του έσωσε όλη του τη ζωή. Να πούμε πως ο Γιώργος Φουντούλης και ο Μανώλης Καπελώνης δέχονται τους πυροβολισμούς των δραστών κατάστηθα. Ο δράστης πλησιάζοντας σε απόσταση αναπνοής
πυροβολή στο ύψος του στήθους και του κεφαλιού. Είναι αποφασισμένος. Δεν κάνει καμία προσπάθεια να ρίξει χαμηλότερα στα πόδια. Πυροβολή σχεδόν εξ επαφής και αφού οι στόχοι του έχουν πέσει στο οδόστρωμα, συνεχίζει να ρίχνει. Ο ένας, μάλιστα, να πούμε ότι γυρίζει την πλάτη του για να δεχτεί τις σφαίρες από πίσω. Έλενα, μπας και μπορέσει και σωθεί. Όταν βέβαια ο εκτελεστής απομακρύνεται, ο γέροντας επιστρέφει τραυματισμένος από το βάθος, περνάει μπροστά από τους χτυπημένους συντρόφους του για να σωριαστεί εξουθενωμένος στο απέναντι πεζοδρόμιο. Ο απολογισμός είναι τραγικός. Δυο νεκροί και ένας βαριά τραυματισμένος. Τόσο απλά, τόσο γρήγορα, όσο, πώς το λέγαμε, το καρέ με ένα καρέ μιας ταινίας. Έτσι λοιπόν, χρειάστηκαν μόνο 10 δευτερόλεπτα για να χαθούν δυο νέοι άνθρωποι πριν καν προλάβουν να ζήσουν τη ζωή τους. Πραγματικά, οι εικόνες που ακολουθούν είναι σκληρές. Ας περάσουμε να δούμε το βίντεο αυτό πραγματικά της φρίκης και να πούμε πριν περάσουμε να δούμε το βίντεο, να πούμε πως δεν έχει καμία εμπλοκή με αυτό το βίντεο η αστυνομία. Στη Ζούγκλα, στη δημοσιογραφική ομάδα της Ζούγκλα, δεν το έχει δώσει η αστυνομία το βίντεο αυτό. Το βίντεο που έδωσε στη δημοσιότητα η αστυνομία θα το δούμε αργότερα. Ας δούμε το βίντεο, το αποκλειστικό βίντεο που έχει μόνο το Ζούγκλα.gr, που είχε μάλλον και εδώ στη δημοσιότητα, και επιστρέφουμε. Πραγματικά φρικτές εικόνες, πραγματικά φρικτή δολοφονία. Δεν ξέρουμε πώς μπορούμε άλλο να. Δεν υπάρχουν λόγια. Είναι ακριβώς αυτό που είπαμε. Μια εικόνα ενός χίλιες λέξεις. Εμένα πραγματικά μου έχει σηκωθεί τρίχα αυτή τη στιγμή. Νομίζω ότι δεν χωράνε σχολιασμοί σε αυτό το θέμα. Ο καθένας θα βγάλει τα συμπεράσματά του. Και ουσιαστικά το αποτέλεσμα είναι ένα. Υπάρχουν δύο νέα παιδιά νεκρά και άλλο ένα νέο παιδί, ο οποίος αυτή τη στιγμή βρίσκεται στο νοσοκομείο, είτε είναι στην εντατική, είτε θα βγει από την εντατική. Το αποτέλεσμα είναι το ίδιο. Όπως έχουμε ξαναπεί, καταδικάζουμε τη βία από όπου προέρχεται. Είναι ανεξαρτήτως πολιτικής ιδεολογίας. Δεν μιλάμε τώρα για πολιτικές ιδεολογίες. Δεν επιτρέπεται να μιλάμε για πολιτικές ιδεολογίες και πολιτικά κόμματα όταν χάνονται δύο νέα παιδιά. Είναι τραγικό για αυτούς που μπαίνουν και μόνο στη διαδικασία να συζητήσουν για κόμματα αυτή τη στιγμή. Μιλάμε για δύο παιδιά που πέθαναν, μιλάμε για οικογένειες που μείναν πίσω να παλέψουν με τα υπόλοιπα χρόνια που τους μένουν, σκεφτόμενοι πάντα ότι χάσαν το παιδί τους, τα παιδιά τους μάλλον, και να μην ξεχνάμε και τη μητέρα και τον πατέρα του Παύλου Φίσα, γιατί δεν ξεχάστηκε αυτό το θέμα. Είναι τα τρίτα παιδιά τώρα. Πρώτος ο Φίσας, τώρα ο Φουντούλης ο Καπελώνης. Ο γέροντας βέβαια πάει πολύ καλύτερα, όπως είπαμε και πάλι. Και ευχόμαστε να πάει ακόμα πιο καλύτερα, να βγει από το νοσοκομείο γενικότερα. Δεν μιλάω μόνο για την εντατική μονάδα. Είναι τραγικό και πάρα πολύ στενάχωρο. Εγώ στεναχωριέμαι πάρα πολύ με αυτό. Φαντάζομαι βασικά όλες εσείς. Ξέρετε, εμένα, Έλενα, με πληγώνει πραγματικά που δεν είμαι στην οικογένειά τους, αλλά με πληγώνει μόνο και μόνο η εικόνα, η σκέψη της μάνας και του πατέρα των δύο παιδιών. Να πούμε, οι αρχές, όπως εξήγησε και η Νικόλετα λίγο πριν δούμε το βίντεο, η Ζούγκλα.gr, το βίντεο αυτό δεν το πήρε από τις αστυνομικές αρχές. Οι αστυνομικές αρχές έδωσαν το απόγευμα της Τρίτης στη δημοσιότητα, ουσιαστικά η αντιτρομοκρατική υπηρεσία, ένα βίντεο ντοκουμέντο με τη διπλή δολοφονία του Φουντούλη και του Καπελώνη. Το βίντεο, όπως είχαμε πει, ελήφθη από κάμερα, από τα κάμερα ασφαλείας, από τα γραφεία της Χρυσής Αυγής, επί της λεωφόρου Ηρακλείου. Το βίντεο που είδαμε πριν, το βίντεο της φρίκης, γιατί αυτό είναι το όνομα, δεν μπορούμε να το αλλάξουμε το όνομα αυτό, ήταν από τη βασική κάμερα ασφαλείας της Χρυσής Αυγής, από το γραφείο της Χρυσής Αυγής. Να. Ουσιαστικά, όπως είπαμε στο βίντεο αυτό που έχει δώσει τη δημοσιότητα η αντιτρομοκρατική, φαίνονται οι δύο δράστες της αιματηρής επίθεσης να πλησιάζουν τα γραφεία της Χρυσής Αυγής και να πυροβολούν τα μέλη του κόμματος. Ουσιαστικά, σύμφωνα με την ανακοίνωση της Χρυσής Αυγής, της αντιτρομοκρατικής, το βίντεο δόθηκε στη δημοσιότητα ώστε όσοι πολίτες γνωρίζουν οτιδήποτε σχετικό με το περιεχόμενο να επικοινωνήσουν με τους τηλεφωνικούς αριθμούς 10 14
ή 10414 ή στη διεύθυνση ηλεκτρονικού ταχυδρομείου ctu@hellenic.gr της Αντιτρομοκρατικής Υπηρεσίας. Και είναι πολύ σημαντικό αυτό το μήνυμα. Αν κάποιος, οποιοδήποτε καταλάβει ένα, το οτιδήποτε μπορεί να καταλάβει. Γνωρίζει κάτι. Υπήρχε ένας αυτό της μάρτυρας. Θα το δούμε και λίγο πιο κάτω. Ας περάσουμε λίγο να δούμε το βίντεο που έχει δώσει τη δημοσιότητα η Αντιτρομοκρατική και θα επιστρέψουμε. Όπως είπαμε, όσοι γνωρίζετε κάτι, όσοι έχετε δει κάτι, όσοι έχετε κάτι να πείτε και να είναι σοβαρό αυτό που έχετε να πείτε, έτσι, για να διευκολύνετε ουσιαστικά και το έργο της Αντιτρομοκρατικής, μπορείτε να επικοινωνήσετε στο 1014 ή στο 1414 αλλά και στο email της Αντιτρομοκρατικής. Να πούμε, Έλενα, πως εντωμεταξύ εν αναμονή της προκήρυξης για την ανάληψη ευθύνης της διπλής δολοφονίας των μελών της Χρυσής Αυγής, του Γιώργου Φουντούλη και του Μανώλη Καπελώνη, βρίσκονται οι αξιωματούχοι της ελληνικής αστυνομίας. Τα σενάρια λοιπόν που έχουν πέσει στο τραπέζι των συσκέψεων που πραγματοποιούν οι αστυνομικοί που έχουν αναλάβει την έρευνα είναι πολλά. Με τους αξιωματικούς της Αντιτρομοκρατικής να εξετάζουν όλα τα τελευταία σημάδια ζωής των οργανώσεων του Ανταρκτικού Πόλεως. Όπως εξηγούν όμως οι αστυνομικές πηγές στο zoogla.gr, δεν αποκλείουμε κανένα ενδεχόμενο για το ποιος μπορεί να κρύβεται πίσω από την επίθεση στα γραφεία της Χρυσής Αυγής. Μπορεί να πρόκειται είτε για κάποια παλιά οργάνωση, είτε για μία πρωτοεμφανιζόμενη. Η προκήρυξη θα παίξει αναλυτικό ρόλο, καθώς θα αποκαλυφθεί η ταυτότητα των δραστών. Βρίσκονται λοιπόν σε αναμονή, Έλενα, όπως βρισκόμαστε και εμείς. Έτσι όλοι. Λοιπόν, τα στοιχεία που έχουν συλλέξει μέχρι στιγμής οι άντρες της αστυνομίας δεν είναι επαρκή ώστε να καταδείξουν τους εκτελεστές του νέου Ηρακλείου. Στο βίντεο που έχει στα χέρια της η Αντιτρομοκρατική από τη δολοφονία, οι δράστες έχουν καλυμμένα τα χαρακτηριστικά τους, οπότε η ανέβρεση της ταυτότητάς τους αποτελεί, πώς να το πούμε, δυσεπίλητο γρίφο. Έτσι, με τη βοήθεια της ψηφιακής τεχνολογίας και ειδικών μηχανημάτων, οι αναλυτές της Αντιτρομοκρατικής επιχειρούν να απομονώσουν έστω και κάποιο στοιχείο που να αποτυπώνει κάποιο χαρακτηριστικό του προσώπου των δραστών. Ωστόσο, το γεγονός ότι φορούσαν κράνο δυσχεραίνει πολύ το έργο τους. Να πούμε πως εκεί που ποντάρουν είναι η μοτοσυκλέτα μεγάλου κυβισμού που εντοπίστηκε στο ρεύμα της Χελιδονούς. Η μηχανή βρίσκεται από χθες στα εγκληματολογικά εργαστήρια της ασφάλεια. Καθώς τα στελέχη της ελληνικής αστυνομίας, Έλενα, ελπίζουν πως θα καταφέρουν να εντοπίσουν γενετικό υλικό που ίσως ρίξει φως στην υπόθεση. Οι δράστες είχαν πετάξει τη μοτοσυκλέτα μέσα στο ρέμα, προφανώς για να εξαφανίσουν κάθε ίχνος τους, αλλά το γεγονός ότι είχε κλαπεί η συγκεκριμένη μηχανή από τον περασμένο Ιούνιο κάνει τους αστυνομικούς να πιστεύουν ότι έχουν μείνει αποτυπώματά τους επάνω. Παράλληλα, οι αρχές θεωρούν ότι καταλυτικό ρόλο στην εξέλιξη των ερευνών για τη σύλληψη των δραστών πρόκειται να παίξει και ο εντοπισμός του γκαράζ, όπου φυλασσόταν η μηχανή. Μάλιστα, αξιωματικοί της ελληνικής αστυνομίας κάνουν λόγο για χώρο ο οποίος πιθανόν να βρίσκεται στα βόρεια προάστια και να χρησιμοποιούνταν για τη φύλαξη οπλισμού. Στο μεταξύ, η Γενική Αστυνομική Διεύθυνση Αττικής έχουν ήδη καταθέσει άνθρωποι που βρέθηκαν πρόσωπο με πρόσωπο με τους δράστες και είδαν τη σκηνή της δολοφονίας. Έτσι, ένας από τους αυτόπτες μάρτυρες μίλησε αποκλειστικά στην εκπομπή «Κίτρινος Τύπος» του Μάκη Τριανταφυλόπουλου στην εκπομπή της Δευτέρας. Ο μάρτυρες λοιπόν αποκάλυψε ότι μετά την εκτέλεση των δύο νεαρών και τον τραυματισμό του τρίτου, καταδίωξε τους δράστες και δέχτηκε ο ίδιος, όπως είπε, τα απειρά των όπλων τους. Προέταξαν τα όπλα τους και άρχισαν να με πυροβολούν. Πυροβόλησαν 3 με 4 φορές χωρίς να πέσει άνθρωπος κάτω. Νόμιζα ότι έκαναν πλάκα. Μετά άρχισαν να πυροβολούν στην πλάτη του Αλέξανδρου Γέροντα που είναι τραυματίας. Τα δύο παιδιά μαραζώσανε, ήταν πιτσιρικάδες. Δεν περίμεναν να γίνει αυτό που αντιμετώπιζαν εκείνη τη στιγμή. Ο Γιώργος έπεσε αιμόφυκτος κάτω, πλησιάσανε το άλλο παιδί
και το πυροβολήσανε. Η μία σφαίρα πήρε τον πήρε στο λαιμό. Φυσικά δεν έπεσε κάτω, όπως ο ίδιος δηλώνει. Μαζεύτηκε και είχε λυγίσει. Μετά τον πυροβόλησαν στο κεφάλι, σχεδόν εξ επαφής, ανέφερε ο μαυτόπτης μάρτυρας χαρακτηριστικά. Και αυτή τη στιγμή ας περάσουμε να δούμε την συνέντευξη που έδωσε στη δημοσιογράφο του Ζούγκλα ο αυτόπτης μάρτυρας. Όπως είναι φυσικό, η φωνή του είναι αλλοιωμένη και η συνέντευξη γίνεται με γυρισμένη την πλάτη. Πάμε να το δούμε. Παρασκευή, στο σημείο που έγινε η δολοφονική επίθεση, πού ακριβώς βρισκόσασταν? Ήμουν στο Ισόγειο, είχε μια καφετέρια και ήμουν μόνος μου και έπινα καφέ. Ενώ πιο πριν είχα μια παρέα, Αλφα. Μετά αποχωρήσαν τα παιδιά και είχα μείνει μόνος μου. Με σκοπό κάποια στιγμή να ανέβω να ακούσω την ομιλία πάνω. Είστε μέλος της Χρυσής Αυγής, εγγεγραμμένο μέλος. Ναι, ναι. Και η ώρα συνάντησης, συγκέντρωσης, ποια ώρα ήταν? Μετά από τις 6.30-7 μπαίνει κόσμος μέσα. Γύρω στις 7.30 ξεκινάει η ομιλία, 8 περίπου και τα λοιπά. Ανάλογος ποιος θα μιλήσει, ποιον περιμένουμε και τι θα γίνει. Δεν ανήκατε στην ομάδα περιφρούρησης? Καμία σχέση, τίποτα. Τι συνέβη λοιπόν ενώ πίνατε τον καφέ σας? Είδα δύο άτομα μπροστά από την Τζαμαρία, από τη μεριά της Ηρακλείου. Κατεβαίναν με τα πόδια, φορώντας κράνη. Και μου κίνησε την περιέργεια. Τους κοίταξα και δηλαδή και όλα, ας πούμε. Σίγουρα δεν μπορούσα να ξεχωρίσω πρόφωσο, αλλά μου κίνησε την περιέργεια. Το να βλέπεις δύο άτομα να κατεβαίνουν με κράνη είναι περίεργο. Στην πορεία, όταν φτάσανε στην είσοδο, στο πεζοδρόμιο, στην είσοδο της καφετέρειας, αναπτύξανε βήμα, κάτι βρήσανε. Λόγω μουσικής της καφετέρειας μπορούσα να ακούσω ακριβώς τι είπανε. Προεκτείνανε το χέρι τους και κρατάγανε όπλα. Αρχίσαν, πυροβολάγανε. Κάποιες σφαίρες, 3-4 σφαίρες, οι οποίες δεν έπεσε άνθρωπος. Και νόμιζα ότι κάποιος κάνει πλάκα. Δεν πήγε το μυαλό μου ότι είναι κάτι... Λέω, κάποιοι κάνουν πλάκα. Δεν είναι δυνατόν, λέω. Νομίζω ότι δεν μου έχει ξανατύχει κάτι τέτοιο. Κατόπιν είδα ένα παιδί το οποίο έκανε κάποιες κινήσεις αποφυγής. Ένα άλλο γύρισε την πλάτη του. Αρχίσαν να πυροβολάνε αυτό με την πλάτη που ήταν το παιδί ο οποίος χαροπαλεύει αυτή τη στιγμή. Το χτυπήσανε κάτω. Έμεινε κάτω στο έδαφος. Ταυτόχρονα τα άλλα δύο παιδιά είχαν μείνει ακίνητοι. Δηλαδή λες και μαρμαρώσαν. Ήτανε πιτσιρικάδες, ήτανε παιδιά τα οποία φαινόντουσαν ότι δεν έχουν καμία αντίδραση. Δηλαδή φαινόντουσαν τίποτα, λες και είναι 10 χρόνια παιδάκια. Αθώοι τελείως. Δηλαδή δεν περιμέναν αυτό που αντιμετωπίζαν εκείνη τη στιγμή. Δεν είχαν τίποτα. Και όντως, ας πούμε, αυτά τα παιδιά είναι καλά παιδιά, ας πούμε, που τα ξέρω. Δεν έχουν δημιουργήσει ποτέ πρόβλημα. Και ξαφνικά, ας πούμε, πλησιάσαν τον πρώτο, το χτύπησαν στο κεφάλι το Φουντούλη, το Γιώργο, ο οποίος έπεσε μόφερτος κάτω. Και μετά πλησιάσανε το άλλο το παιδί, ο οποίος είχε μείνει με ανοιχτά τα μάτια και τους κοίταζε και τον πυροβολήσανε, η οποία τον πήρε η μία στο... Δεν τον έριξε κατευθείαν κάτω, πήγαινε για το κεφάλι, αλλά πρέπει να τον πήρε στο λαιμό, από πίσω, δεν ξέρω κάπου ακριβώς, ο οποίος μαζεύτηκε και με πάρα πολύ θράσος, εφόσον είχε μαζευτεί κάτω και είχε λυγίσει, τον πλησιάσανε και ακουμπήσαν σχεδόν το πιστόλι στο κεφάλι του και τον πυροβολήσανε σχεδόν εξ επαφής. Στο κεφάλι. Οπότε έπεσε κάτω μετά. Μετά γύρισαν να φύγουνε. Δώσανε μια χαριστική βολή στο Φουντούλη. Γιατί φαινόταν ότι κουνιότανε λίγο εκείνη την ώρα. Προσπαθούσε να λειτουργήσει. Κατόπιν ανεβήκανε στην καφετέρια, ο ένας έτρεχε ο πρώτος, ο άλλος είχε μείνει περπατώντας, κοντοστάθηκε στην καφετέρια, κοίταξε προς τα μέσα, δεν μπόρεσαμε να δούμε, γιατί ήταν πίσω από την κολόνα, σαν να ήθελε να μπει μες στην καφετέρια.
Ο ένας εκ των δύο. Ο άλλος είχε φύγει προς τα πάνω. Ξαφνικά άκουσα κάτι σαν τρέχα αυτό που είπαμε στα ελληνικά και εκεί άρχισε να τρέχει και ο άλλος προς τα πάνω. Στα μέσα μαζικής ενημέρωσης γίνεται λόγο για τον εκτελεστή ότι φορούσε ένα τζόκεϊ. Και υπάρχει μια παραφιλολογία. Όχι. Πώς ήταν? Όχι, δεν φορούσε τζόκεϊ. Την ώρα της εκτέλεσης και οι δύο φορούσαν κράνη. Ο ένας μαύρο και ο άλλος ένα ασπρόμαυρο περίπου. Η κορμοστασιά τους πώς ήταν? Αποφασιστική? Ήταν αποφασιστική, ήταν γύρω στο 1,70, ήταν ψηλή. Με το κράνο ζήτημα να φτάνει 1,75. Γρήγορο βήμα, αποφασισμένοι όποιον βρίσκανε, δηλαδή και μια γυναίκα να βρίσκανε να γίνανε για το σούπερ μάρκετ εκείνη την ώρα, θα την πυροβολούσαν. Δεν υπήρχε περίπτωση. Κρατούσαν και οι δύο όπλα? Ναι, και οι δύο. Δεν ξέρω αν πυροβόλησε το ένα, αλλά σίγουρα ο ένας κάλυπτε τον άλλον με τα όπλα. Ο ένας ήταν μπροστά, ο δράστης με το μαύρο κράνος. Με το μαύρο ήταν μπροστά, ο άλλος ελαφρά πίσω και στο τέλος βγήκε και ο άλλος μπροστά. Δεν ξέρω αν πυροβόλησε, πάντως σημάδευε. Δεν είχατε δει καμία περίεργη κίνηση κάποιους άλλους, γιατί επίσης έχει λεχθεί ότι υπήρχαν συνεργοί τους. Με κάποιες γειτόνους ακούσαμε διάφορα πράγματα, εγώ δεν το είδα αυτό, ούτε είχα το νου μου το τι περνάει. Ακούσαμε ότι ανεβοκατεβαίνουν μηχανές πολλές, τις οποίες λέει τις είδανε σε βίντεο αργότερα, κάποιες μεγάλες μηχανές στυλ Βαραντέρο, και έλεγχαν την Ηρακλείου πάνω κάτω. Και συζητάνε ότι λίγο πιο κάτω ήταν ένα άλλο αυτοκίνητο, το οποίο ήταν δίπλα η μηχανή με την οποία διαφύγανε οι εγκληματίες, τέλος πάντων, οι φωνιάδες, και συζητάγανε. Σίγουρα, αν ισχύουν όλα αυτά, ήταν μια οργανωμένη επίθεση από πάρα πολλά άτομα, γιατί αλλάξανε και μηχανή μετά, από ό,τι λένε. Κάποιοι άλλοι κάνανε... ναι, κάποιοι άλλοι, γιατί την πετάξανε μετά τη μηχανή, είπαν, και κάποιοι άλλοι κάνανε αντιπερίσπασμο. Ήταν πολύ οργανωμένα, γιατί σπάσαν τις μπάρες, όλα τυχαία γεγονότα, και παρατήσαν άλλη μια μηχανή στο Μαρκόπουλο. Ίσως ήταν, δεν είμαι αστυνομικός, αλλά σίγουρα ήταν οργανωμένο για να διαφύγουν αυτοί που κάνουν την εκτέλεση. Παρακολουθήσατε και τη συνέντευξη που έδωσε στο επιτελείο του ζούγκλα.gr ο αυτόπτης μάρτυρας. Πραγματικά αυτά που λέει είναι σημαντικά, γι' αυτό και όπως είπαμε και εσείς, αν κάποιος από εσάς μας παρακολουθείτε, έχετε κάποιο στοιχείο για την υπόθεση αυτή, μπορείτε να καλέσετε στα τηλέφωνα της Αντιτρομοκρατικής 1014 ή 1414. Έτσι ακριβώς, είστε στο email του το ηλεκτρονικό ταχυδρομείο, λοιπόν, ctu@hellenicpolis.gr. Να πούμε πως σε αναμονή του πορίσματος του διοικητικού ελέγχου για τον τρόπο με τον οποίο έδρασαν οι άνδρες της ομάδας Δίας στην νύχτα της δολοφονίας του Παύλου Φίσα, να αμφιάλει τελεί το Υπουργείο Δημόσιας Τάξης και Προστασίας του Πολίτη. Ερώτηση ουσιαστικά για τη συμπεριφορά των ανδρών της ομάδας Δίας προς τους μαυροφορεμένους της Χρυσής Αυγής είχαν καταθέσει οι βουλευτές του ΣΥΡΙΖΑ, Ειρήνη Δούρου και Δημήτρης Τσουκαλάς, επικαλούμενοι την κατάθεση που έδωσε η σύντροφος του δολοφονηθέντος στην έκτη ανακρίτρια Πειραιά, από την οποία προκύπτει σαφώς ότι αν οι παρόντες στο αιματηρό περιστατικό αστυνομικοί της ομάδας Δίας είχαν παρέμβει εγκαίρως και δραστικά ενώπιον των μαυροφορεμένων ατόμων, είναι πάρα πολύ πιθανό να είχε αποφευχθεί η μοιραία έκβαση. Σε ό,τι αφορά τον τρόπο δράσης των αστυνομικών, σας πληροφορούμε ότι διετάχθηκε η διενέργεια διοικητικού υλικού σύμφωνα λοιπόν με τις διατάξεις του ιδιαίτερα αυστηρού πειθαρχικού δικαίου, προκειμένου να διερευνηθεί εντελεχώς η υπόθεση και να καταλογιστούν ανάλογες πειθαρχικές ευθύνες κατά παντός με τον οποιονδήποτε τρόπο υπέτεια εμπλεκόμενο στην υπόθεση αυτή αστυνομικού ή η ολοκλήρωση του οποίου βρίσκεται σε εκκρεμότητα. Ενημερώνει λοιπόν και εν γράφω στους βουλευτές ο Υπουργός Δημόσιας Τάξης και Προστασίας του Πολίτη, κ. Νίκος Δένδιας.
Να πούμε πως μετά από τις 11 θα έχουμε πολλές ζωντανές συνδέσεις με τους δύο δημοσιογράφους, που τον Σωτήρη Σκουλούδη και τον Πέτρο Σιδερέα, οι οποίοι θα βρίσκεται ο ένας στην πορεία της Γεσαία Δεδή και ο δεύτερος θα βρίσκεται στην απεργία του ΠΑΜΕ. Έτσι λοιπόν, να συνδεθούμε με τον Σωτήρη Σκουλούδη, ο οποίος βρίσκεται στην πλατεία Κοραή, όπου αυτή τη στιγμή γίνονται οι πορείες της ΓΕΣΕΕ και ΑΔΕΔΗ. Σωτήρη, καλημέρα. Καλημέρα σας από το βροχερό κέντρο της Αθήνας, όπου ήδη έχουν ξεκινήσει οι συγκεντρώσεις στο πλαίσιο της 24ωρης απεργίας ΓΕΣΕΕ και ΑΔΕΔΗ. Αυτό που βλέπετε στο βάθος της εικόνας μας είναι η Ομόνη, είναι η πλατεία Ομονίας, όπου εκεί συγκεντρώνεται το ΠΑΜΕ. Εκεί βρίσκεται ο Πέτρος Σιδερέας, θα σας πει πολλά περισσότερα στη συνέχεια. Για άλλη μια χρονιά λοιπόν το ΠΑΜΕ, για μια φορά μάλλον, θα πραγματοποιήσει ξεχωριστή συγκέντρωση και πορεία. Υπάρχουν αστυνομικά μέτρα σε όλο το μήκος των κεντρικών αρτηριών του κέντρου της Αθήνας, από το Σύνταγμα στη Σταδίου. Στη Σταδίου είναι ο δρόμος που βλέπετε τώρα, που ακόμα δεν έχει κλείσει η κυκλοφορία, τουλάχιστον από το ύψος της πλατείας Κλαφμόνος μέχρι και την πλατεία Συντάγματος, ενώ ακόμα κανονικά διεξάγεται η κυκλοφορία κυκλοφόρων Πανεπιστημίου, και αυτό για λίγα λεπτά ακόμα, μέχρι να αρχίσει να διεξάγεται η πορεία από το πεδίο του Άρεως, όπου εκεί συγκεντρώνονται οι εργαζόμενοι στον δημόσιο και στον ιδιωτικό τομέα, προκειμένου να συμμετάσχουν στο σημερινό κλαλητήριο. Θα σας δείξει τώρα ο περατέρ μας την αφίσα της απεργίας. Πολλές από αυτές τις αφίσες έχουν τοποθετηθεί σε κεντρικά σημεία της Αθήνας αλλά και των προαστίων. Να σας πω βεβαίως ότι δεν αναμένουμε μεγάλη συμμετοχή, και αυτό όχι επειδή δεν είναι επίκαιρα τα μηνύματα της απεργίας, τα οποία δεν είναι άλλα από την αντίθεση των εργαζόμενων στην πολιτική της κυβέρνησης, σχετικά βεβαίως με τις απολύσεις στο δημόσιο, τα χαράτσια και μια σειρά άλλων μέτρων, τα οποία θα αναφερθούμε και στη συνέχεια, αλλά λόγω της έντονης τροχόπτωσης από τις πρώτες πρωινές ώρες μέχρι και τώρα, όπως βλέπετε, είναι πολύ ποτονική κίνηση στο κέντρο της Αθήνας, λόγω ακριβώς αυτού του λόγου. Σωτήρη, δεν υπάρχει πολύ μεγάλη συμμετοχή, έτσι? Έλενα, θα έχουμε μια εικόνα για τη συμμετοχή στη συνέχεια. Στην Ομόνια συγκεντρώνονται τα μέλη του ΠΑΜΕ, στο πεδίο του Άρεως, οι εργαζόμενοι στο δημόσιο και στον ιδιωτικό τομέα. Εκτιμούμε όμως ότι η συμμετοχή δεν θα είναι μεγάλη λόγω των κακών καιρικών συνθήκων. Θα γυρίσει τώρα η κάμερα, θα σας δείξει πώς έχει εικόνα στην πλατεία Κοραή. Λίγος κόσμος, οι περισσότεροι από αυτούς αγοράζουν ομπρέλες. Αυτοί που δεν τις προμηθεύτηκαν από νωρίς, τις αγοράζουν εδώ από πλανώδεις πολιτές, όπως βλέπουμε. Στο βάθος τα προπήλαια και κάποια πανό που είναι τοποθετημένα, και όχι λόγω της ημέρας, αλλά αρκετές εβδομάδες τώρα, είναι από τους εργαζόμενους στην εκπαίδευση, είναι από εκπαιδευτικούς που έχουν τεθεί σε διαθεσιμότητα και έχουν ένα κιόσκι εκεί στα προφίλια, όπου δηλώνουν την διαμαρτυρία τους για το γεγονός αυτό. Αναμένουμε λοιπόν σε λίγα λεπτά από τώρα, αφενός να κλείσει η κίνηση στις κεντρικές αρτηρίες του κέντρου, αφετέρου να ξεκινήσουν και τα συλλαλητήρια. Θυμίζουμε δύο ξεχωριστά, ένα στην Ομόνια, ένα στο πεδίο του Άρεως. Στη συνέχεια βεβαίως όλοι οι συγκεντρωμένοι, όλοι οι διαδηλωτές θα καταλήξουν στην πλατεία Συντάγματος. Σωτήρη, ποια είναι ουσιαστικά τα αιτήματα για τα οποία αυτή τη στιγμή έχουν κατέβει στις απεργιακές κινητοποιήσεις? Τα αιτήματα, Έλενα, δεν είναι άλλα από την αντίθεση στην κρατική πολιτική που ακολουθείται τα τελευταία 4 τουλάχιστον χρόνια. Υψηλή φορολογία, τα χαράτσια, η διαθεσιμότητα στο δημόσιο και γενικότερα όλο το πλαίσιο της οικονομικής πολιτικής, έτσι όπως αυτό εφαρμόζεται και πλήττει τους εργαζόμενους στον ιδιωτικό και στο δημόσιο τομέα, είναι λόγοι που βγάζουν τα συνδικάτα για ακόμα μια φορά στους δρόμους. Να σου πω ότι είναι η πρώτη 24ωρη απεργία που λαμβάνει η χώρα από το Σεπτέμβριο και μετά. Πριν από το καλοκαίρι, βεβαίως, είχαμε πολλές αντίστοιχες τέτοιες κινητοποιήσεις. Να λέει πάντως παρόλα αυτά όλη το κέντρο, να λέει, αν μπορούμε να το πούμε αυτό, με τις απεργιακές κινητοποιήσεις αυτές. Ναι, έλεγα κατά μία ενέσεια για κάποιες ώρες. Αυτό λοιπόν που θα δείτε τώρα είναι το κιόσκι που σας έλεγα προηγουμένως, ναι, που είχε τοποθετηθεί εκεί από τους εκπαιδευτικούς που είχαν τεθεί σε διαθεσιμότητα. Δεν υπήρχε κάποιος άνθρωπος εδώ να το φυλάει, και βλέπετε ότι η δυνατή άνεμη και η βροχή
έχουν δημιουργήσει την εικόνα που βλέπετε. Έχει αναποδογυρίσει το συγκεκριμένο κιόσκι. Εκτιμώ βεβαίως ότι θα το ξανατοποθετήσουν στη θέση τους οι εργαζόμενοι, οι οποίοι συμμετέχουν και αυτοί στο σημερινό συλλαλητήριο. Να πούμε πάντως ότι στην απεργία που διοργανώνει η ΓΕΣΕ και η ΑΔΕΔΗ συμμετέχουν και οι υπάλληλοι του Εθνικού Αρχαιολογικού Μουσείου. Βεβαίως, Έλληνα, και όχι μόνο αυτοί, οι τραπεζό υπάλληλοι, οι δικαστικοί υπάλληλοι. Σήμερα να πούμε ότι δεν δουλεύει ο δημόσιος τομέας λόγω αυτής της απεργίας, καθώς και μια σειρά άλλων κλάδων συμμετέχουν στη σημερινή απεργία. Να πούμε ότι... Σωτήρη, πες μας ενδεικτικά μερικούς, αν θέλεις. Αν μπορείς να παραλάβεις, Έλενα. Λέω, αν σου είναι εύκολο, πες μας μερικούς ενδεικτικούς κλάδους οι οποίοι συμμετέχουν για αυτή στη σημερινή 24ωρη απεργία. Αυτοί που συμμετέχουν, Έλενα, είναι οι εργαζόμενοι στις αερομεταφορές. Πολλές πτήσεις είτε έχουν ακυρωθεί είτε έχουν αλλάξει τα δρομολόγια τους. Αναλυτική λίστα υπάρχει στην ηλεκτρονική μας εφημερίδα. Οι τραπεζοϊπάλληλοι, οι εργαζόμενοι στα νοσοκομεία, οι δικαστικοί υπάλληλοι, καθώς και πολλά άλλα συνδικάτα του δημοσίου και του ιδιωτικού τομέα. Βλέπετε ότι οι τράπεζες είναι κλειστές εδώ στην πλατεία Κοραή και σε όλη τη χώρα βέβαια. Υποτονική και κίνηση στο κέντρο της Αθήνας. Και βεβαίως σε λίγο θα κλείσουν και οι κεντρικοί δρόμοι. Σωτήρη, έχεις μιλήσει με κόσμο από εκεί τριγύρω. Τι σου λέει, ποια είναι η γνώμη του για τις απεργιακές κινητοποιήσεις των υπαλλήλων? Ο κόσμος που βρίσκεται εδώ, Έλενα, δεν είναι διαδηλωτές, είναι πολίτες οι οποίοι περιδιαβαίνουν στο κέντρο της Αθήνας για προσωπικούς τους λόγους, για την εργασία τους. Αναμένουμε στη συνέχεια να δούμε τα συνδικάτα να περνάνε μάλλον από εδώ, από την πλατεία Κοραή, για μέσω του Πανεπιστημίου και του Πταδίου. Να σου πω ότι προηγουμένως είδαμε με μια μικρή πορεία από τις καθαρίστες που δουλεύουν στο Υπουργείο Οικονομικών, οι οποίες ξεκίνησαν από το Υπουργείο Οικονομικών περίπου 50 άτομα. Και με πανό και συνθήματα και με αστυνομική συνοδεία, χωρίς να κλείσει η κίνηση στην Πανεπιστημίου, πέρασαν από εδώ και προκειμένου να φτάσουν στο πεδίο του Άρεως για να συμπληρώσουν τους υπόλοιπους συγκεντρωμένους, καθώς αυτή την ώρα διεξάγεται εκεί στο συλλαλητήριο. Ξέρουμε εάν και αύριο θα συνεχιστεί η απεργία? Όχι, Έλενα, είναι 24ωρη απεργία. Για σήμερα μόνο θα είναι κλειστός πολλές εταιρείες αλλά και ο δημόσιος τομέας. Γι' αυτό το λόγο γίνονται αυτά τα συλλαλητήρια. Αύριο δουλεύουν όλα κανονικά. Ωραία, Σωτήρη. Πες μας, τι άλλο βλέπεις εκεί αυτή τη στιγμή? Βλέπουμε κι εμείς στα πλάνα μας. Έχουμε ζωντανή εικόνα από την πλατεία Κοραή όπου και βρίσκεσαι. Πιστεύεις ότι φταίει η βροχή με την κατάσταση αυτή, έτσι? Ναι, σίγουρα, Έλενα. Νομίζω, αν δεν κάνω λάθος, είναι μία από τις πρώτες έντονες βροχοπτώσεις της φετινής χρονιάς. Πολλά περισσότερα θα έχει να μας πει ο Πέτρος Σιδερέας από την πλατεία Ομονίας, όπου ήδη από τις 10.30 έχει ξεκινήσει το συλλαλητήριο του ΠΑΜΕ. Ωραία, Σωτήρη. Επανερχόμαστε σε σένα σε λίγα λεπτά. Πάμε όμως να συνδεθούμε με τον Πέτρο Σιδερέα, ο οποίος βρίσκεται στην Ομόνια, που αυτή τη στιγμή έχει το συλλαλητήριο του ΠΑΜΕ. Πέτρο, καλημέρα. Καλημέρα. Μόλις ξεκίνησε η πορεία των υποστηριχτών του ΠΑΜΕ, πάνω από 5 με 6.000 κόσμων, οι οποίοι άρχισαν να συγκεντρώνονται ήδη από τις 10 με 10.30 το πρωί. Λίγα λεπτά πριν ολοκληρώθηκαν και οι ομιλίες από το βήμα που έχει στηθεί στην πλατεία Ομονίας, και ως φυσική εξέλιξη έρχεται τώρα η πορεία με κατεύθυνση την καθιερωμένη διαδρομή που ακολουθούν τις πορείες του ΠΑΜΕ προς την πλατεία Συντάγματος και εν συνεχεία προς τις στήλες του Ολυμπίου Διός. Επαναλαμβάνω, πάνω από 5 με 6.000 κόσμου υπό ισχυρή βροχόπτωση από το πρωί, ωστόσο όπως συνηθίζεται στη συντριπτική πλειοψηφία των συγκεντρώσεων του ΠΑΜΕ, οι διαδηλωτές δεν δείχνουν να έχουν πτωηθεί από τις καιρικές συνθήκες και έχουν πιάσει έναν αριθμό έτσι που νομίζω ότι αποτελεί το μίνιμουμ του κόσμου που συγκεντρώνουν στις τελευταίες διαδηλώσεις, ένα αριθμό κοντά στις 5 με 6.000 κόσμου, ίσως είναι και λίγο παραπάνω. Πάντως για άλλη μια φορά το ΠΑΜΕ δείχνει ότι στα καλέσματά του ανταποκρίνεται και ότι όταν αυτά υπάρχουν φροντίζει να τα δικαιώνει και να τα υποστηρίζει, σε αντίθεση
με την ΓΕΣΕ και την ΑΔΕΔΗ, η οποία, όπως έχουμε δει σε πλήθος τελευταίων συγκεντρώσεών της, δεν παρουσιάζει μια όχι σημαντική ούτε καν σοβαρή, αν θέλεις, συμμετοχικότητα. Έχουμε δει συγκεντρώσεις της ΓΕΣΕ και της ΑΔΕΔΗ που στείνουν τις πλατφόρμες και τις μικροφωνικές τους εγκαταστάσεις και δεν έρχονται ούτε οι ίδιοι άνθρωποι που τις έστησαν. Στη συγκέντρωση, βεβαίως, όσον αφορά την ΚΕΣΕ και την ΑΔΕΔΗ, ο Σωτήρης Σκουλούδης έχει καλύτερη εικόνα. Βρίσκεται εκεί αυτή τη στιγμή και παρακολουθεί τις εξελίξεις. Εμείς βρισκόμαστε στην πλατεία Ομονίας. Από εκεί είναι και η εικόνα την οποία σας στέλνουμε και βλέπετε μπροστά στους δέκτες όταν περνάνε οι διαδηλωτές οι οποίοι κατευθύνονται προς την πλατεία του Συντάγματος. Πάντως, σίγουρα το συλλαλητήριο της ΓΕΣΕ και της ΑΔΕΔΗ δεν έχει καθόλου συμμετοχή προς το παρόν. Βέβαια, μπορεί να φταίνε και οι καιρικές συνθήκες, αν και στην προκειμένη φαίνεται πως δεν του σταματάει ούτε η βροχή, Πέτρο. Ναι, όπως σου έλεγα, είναι μια συνηθισμένη εικόνα αυτή, δυστυχώς, για την ΓΕΣΕ και την ΑΔΕΔΗ. Πολλές φορές, νομίζω και ο Σωτήρης Σκουλούτης μπορεί να σου επιβεβαιώσει αυτό, τον τελευταίο χρόνο τουλάχιστον παρουσιάζει αυτή τη θλιβερή εικόνα στην πλειοψηφία των συγκεντρώσεών της. Η βροχή είναι ένας παράγοντας ανασταλτικός, προφανώς και είναι, δεν θα μπορούσαμε να το αρνηθούμε αυτό. Ωστόσο, βροχή υπάρχει και για τους διαδηλωτές που βλέπετε μπροστά μας αυτή τη στιγμή, οι οποίοι όμως έχουν κατέβει να διαδηλώσουν υποστηρίζοντας το κάλεσμα που απίθυνε το Πάμε Τώρα. Το γιατί η ΓΕΣΕ και η ΑΔΕΔΗ δεν έχουν συμμετοχικότητα στις συγκεντρώσεις της, αυτό είναι ένα πάρα πολύ μεγάλο θέμα. Ο κόσμος έχει χάσει σε πολύ μεγάλο βαθμό την πίστη του τόσο στην ΓΕΣΕ όσο και στην ΑΔΕΔΗ με όλες αυτές τις απίστευτες ιστορίες που έχουν γίνει γνωστές κατά καιρούς. Επομένως, αντιμετωπίζεται με μια επιφυλακτικότητα, για να το θέσω κομψά πλέον, οι συγκεκριμένες συγκεντρώσεις. Γι' αυτό νομίζω έτσι μια πρώτη ανάγνωση δεν συγκεντρώνεται πάρα πολύ κόσμο. Ίσως δεν έχουν μαζευτεί ακόμα, θα περιμένουμε να δούμε. Πάντως, διαβάσαμε ότι στη συγκέντρωση έδωσαν, ας το λέγαμε έτσι, του Πάμε τη συγκέντρωση, αυτή που είσαι εσύ αυτή τη στιγμή, ότι έδωσαν δυναμικό παρόν και ο Γενικός Γραμματέας του ΚΚΕ, ο κύριος Κουτσούμπας, αλλά και η κυρία Παπαρίγα. Ναι, πράγματι, βρέθηκαν και οι δύο εδώ. Άλλωστε, ο Γενικός Γραμματέας ή η Γενική Γραμματέας μέχρι πριν κάποιο διάστημα πάντα ήθιστε να δίνουν το παρόν στις συγκεντρώσεις του ΠΑΜΕ. Εκτός αυτών, φυσικά, ανέβηκαν στο βήμα και μίλησαν και αρκετά μέλη συνδικάτων που πρόσκειται στο ΠΑΜΕ. Κράτησε αυτή η διαδικασία περίπου μία με μία μισή ώρα, ολοκληρώθηκε λίγο μετά τις 11 για να συνεχίσει πλέον η πορεία μακατέφτη στην πλατεία του Τάκου. Ουσιαστικά το κεντρικό σύνθημα του ΠΑΜΕ αυτή τη στιγμή ποιο είναι, για ποιο λόγο, το κύριο τους αίτημα ποιο είναι για τη διαδήλωση? Τα κύρια αιτήματα του ΠΑΜΕ είναι τα ίδια και σταθερά εδώ και πάρα πολλά χρόνια. Είναι ένας πολιτικός χώρος που, αν και τι άλλο, οφείλει κανείς να τον αγνωρίσει, τη σταθερότητα και τη στιβαρότητα των απόψεών του. Φυσικά έχουν να κάνουν με τις πολιτικές και οικονομικές κυρίως εξελίξεις, με σαφή αντικαπιταλιστικό χαρακτήρα και με κύρια και σταθερά αιτήματα να πληρώσουν την κρίση αυτή οι οποίοι την δημιούργησαν και όχι ο λαός και οι εργάτες. Πέτρο, σε ποιο σημείο βρίσκεσαι αυτή τη στιγμή? Αυτή τη στιγμή βρισκόμαστε στην πολύ χαμηλά στην οδό Σταδίου προς την πλατεία Ομονίας, περίπου στα 100 μέτρα από την πλατεία Ομονίας, και τώρα θα συνεχίσουμε σιγά σιγά να κινούμαστε και εμείς με κατεύθυνση την πλατεία του Πράγματος, ακολουθώντας τον όδο των διαδηλωτών. Ο κόσμος πάντως είναι πραγματικά αρκετός. Ενθαρρυντικές, θα το λέγαμε, είναι εικόνες σε σύγκριση με το συλλαλητήριο στην πλατεία Κοραή. Βλέπουμε και ζωντανή εικόνα, ακούμε και ήχο. Πέτρο, περνάμε λίγο στο Σωτήρη το Σκουλούδι και ερχόμαστε σε λίγα λεπτά πάλι σε σένα, μας πεις οποιαδήποτε εξέλιξη υπάρχει. Σωτήρη, καλημέρα και πάλι. Ναι, Έλενα, η εικόνα που έχω και εγώ είναι η ίδια με αυτή που είχε ο Πέτρος. Βρίσκομαι και εγώ στην πλατεία Κλαθμόνος. Βλέπουμε τα οχήματα της αστυνομίας αλλά και του ΠΑΜΕ να προείστανται
της πορείας. Ακούμε και τα συνθήματα. Σε πολύ λίγα λεπτά θα ζούμε να περνάμε από εδώ, από το σημείο. Ουσιαστικά έχουμε την ίδια εικόνα με το πέζο στο σιδερέα. Ξεκίνησε νωρίς η πορεία. Συνήθως θα σου πω, Έλενα, το ξέρει καλά και ο πέζος σιδερέας αυτό. Η συγκεντρωμή του πάμε. Στέκονται στην Ομόνη, βρίσκονται στην Ομόνη για το συλλαλητήριο τους για τουλάχιστον μία ώρα. Τώρα δεν έγινε αυτό. Λόγω βεβαίως των καιρικών συνθηκών. Τους βλέπουμε λοιπόν να περνούν εδώ, ακούμε και τα συνθήματά τους. Θα παραμείνουμε καθώς μετά από κάποια ώρα θα περάσουν από εδώ και συγκεντρωμένοι και εσέ και το δεδί. Έχουν αρχίσει να αυξάνονται, ας το λέγαμε, στις συμμετέχοντες, στη ΓΕΣΕ και ΑΔΔΗ. Είναι στο πεδίο του Άρεσ, αλλά δεν γνωρίζουμε ακριβώς για πώς θα σηκώνω εκεί. Και επόμενη μας σύνδεση θα πούμε. Ωραία, Σωτήρη, λοιπόν, πάμε στον Πέτρο Σιδερέα και ερχόμαστε σε σένα σε λίγα λεπτά. Πέτρο, ήρθαμε σε σένα και πάλι, καλημέρα. Φτάνετε προς το Σωτήρη Σκουλούδη σιγά-σιγά. Ναι, κατευθυνόμαστε σιγά-σιγά προς την πλατεία Συντάγματος. Η πορεία φυσικά κάνει και τις καθιερωμένες μικρές παύσεις που κάνουν όλα τα λόγω. Πρόκειται για πορείες προκειμένου να ανασυνταχθούν και να πυκνώσουν τις δυνάμεις τους, ώστε να είναι έτσι πιο ελέγξιμη, εάν θέλεις, η πορεία, αλλά και να δείχνει πιο μαζική. Άλλωστε, είναι γνωστό ότι το ΠΑΜΕ πάντα φροντίζει και με το παραπάνω για την περιφούρηση των πορεών του. Φυσικά, σήμερα τα πράγματα είναι πάρα πολύ πιο χαλαρά. Δεν βλέπω, τουλάχιστον από τη μέση και πίσω της πορείας, ομάδες περιφούρησης. Είναι οι συνθήκες τέτοιες μάλλον σήμερα, δεν είναι και πάρα πολύ έτσι φιλόξενες, αν θέλεις, οι συνθήκες για την εξαγωγή σήμερα των κινητοποίησεων. Επομένως, γενικότερα νομίζω ότι είναι λίγο πιο χαλαρά τα πράγματα. Πάρα πολλές ομπρέλες, φυσικά, όπως βλέπετε και κινητό, να είναι αδύνατο να κατέβει κάποιος σήμερα στο κέντρο της Αθήνας χωρίς ομπρέλα, καθώς υπάρχει μια έτσι, αρκετά σταθερή και ισχυρή βροχόπτωση από τις πρωινές ήδη ώρες, η οποία συνεχίζεται και μέχρι αυτή τη στιγμή χωρίς διακοπή. Γεγονός ωστόσο που, όπως είπαμε, δεν δείχνει να έχει το ίση τους ανθρώπους που πάμε, οι οποίοι με μια συμμετοχή που ξεπερνά τις 5-6.000 κόσμου βρίσκεται σήμερα στο κέντρο της πόλης, συμμετέχοντας στις απεργιακές κινητοποιήσεις, δίνοντας το παρόν όσο πιο δυναμικά έτσι μπορούσαν οι άνθρωποι που πάμε, βρίσκονται στον δρόμο, στην οδό Σταδίου. Τώρα η κεφαλή της πορείας περνάει από την πλατεία Κλαθμόνος μπροστά από το Υπουργείο Εργασίας και απομένουν μερικές, λίγες μάλλον εκατοντάδες μέτρα μέχρι την πλατεία Συντάγματος, όπου και θα στρίψουν αριστερά, φτάνοντας στο κάτω μέρος της πλατείας, είτε από την Όθωνος είτε από την Βασιλέως Γεωργίου, προκειμένου να βγουν στην από πάνω πλευρά, να βγουν δηλαδή την λεωφόρο Αμαλίας, και χωρίς να κάνουν στάση, κάποια στάση εκεί μπροστά από το κοινοβούλιο, όπως συνηθίζουν οι πορείες που πάμε, υπενθυμίζω ότι πραγματοποιούν την πορεία τους χωρίς καμία στάση στην πλατεία Συντάγματος και αποχωρούν. Επομένως, νομίζω πόσο μάλλον λόγω των καιρικών συνθήκων σήμερα πως θα έχουμε την ίδια εξέλιξη, δηλαδή η πορεία του ΠΑΜΕ θα κάνει απλώς ένα πέρασμα από το Σύνταγμα, ίσως παραμείνει εκεί για λίγα λεπτά και στη συνέχεια θα αποχωρήσουν φυσικά συγκροτημένα. Να φανταστούμε ότι ισχύουν από τώρα οι κυκλοφοριακές αλλαγές, γενικώς οι ρυθμοί στην κυκλοφορία, έτσι. Δεν θα άκουσα. Αρχίσανε από τώρα να ισχύουν και οι κυκλοφοριακές αλλαγές. Ναι. Φυσικά βρίσκονται σε εφαρμογή οι κυκλοφοριακές ρυθμίσεις. Οι περισσότεροι ουσιαστικά δρόμοι γύρω από την πλατεία Συντάγματος είναι αυτή τη στιγμή κλειστή. Με τα βεβαιότητας μπορώ να πω ότι κλειστή φυσικά είναι στα δύο στην οποία βρίσκεται η πορεία αυτήν τη στιγμή. Δεν έχω εικόνα για τι συμβαίνει στη λεωφόρο Αμαλίας και στην Βασιλής Σοφίας, αν παραμένουν ανοιχτές ή αν έχουν κλείσει προκειμένου να διασχοληθούν οι διαδηλωτές. Αυτό μένει να το δούμε, το ξέρουμε σε πολύ λίγα λεπτά. Άλλωστε θα φτάσει και η πορεία στην πλατεία Συντάγματος, θα κλείσουν ούτως ή άλλως και εκείνη η δρόμη. Οπότε, Πέτρο, εσύ ακολουθείς τους διαδηλωτές από το ΠΑΜΕ.
παραμένεις εκεί μαζί τους, θα συνδεθούμε και πάλι μαζί σου, να περάσουμε και λίγο στο Σωτήρι του Σκουλούδη και ερχόμαστε πάλι. Έπεσε λίγο η γραμμή, λοιπόν, μέχρι να ξαναέχουμε τους δύο δημοσιογράφους οι οποίοι βρίσκονται εκεί. Μας μεταδίδουν αυτή τη στιγμή όλο το απεργιακό από το κέντρο της Αθήνας όπου και βρίσκονται, υπό πραγματικά δύσκολες συνθήκες. Όπως είδατε και εσείς στις εικόνες σας, βρέχει, ο κόσμος κυκλοφορεί με ομπρέλες. Πάμε σε ένα διαφημιστικό διάλειμμα και επιστρέφουμε. Πιο γνωστός, άγνωστος μη. Καθημερινά στην τηλεόραση της Ζούγκλας. 1 με 2 το μεσημέρι. Με την υπογραφή του Μάκη Τριανταφυλόπουλου. Επιστρέψαμε και πάλι από το σύντομο διαφημιστικό διάλειμμα και ας συνδεθούμε με τον Πέτρο Σιδερέα, ο οποίος βρίσκεται στη διαδήλωση του ΠΑΜΕ. Πέτρο, και πάλι καλημέρα. Πλησιάζει η κεφαλή της πορείας πλέον προς την πλατεία Συντάγματος. Τώρα, αυτή τη στιγμή, νομίζω ότι ήδη η πρώτη 24 και είναι ορατή από την Βασιλέως Γεώργη και τα ξενοδοχεία που βρίσκονται εκεί επί της μικρής αυτής. Επί του μικρού αυτού δρόμου, με συνθήματα, με πολύ έτσι χαλαρό και αργό βήμα. Η διαδήλωση συνεχίζεται φυσικά, ως συνήθως στις συγκεκριμένες περιπτώσεις που πάμε, σε πολύ ήρεμο και ειρηνικό κλίμα, ενώ να πω επίσης ότι δεν έχω παρατηρήσει έτσι ιδιαίτερη αστυνομική παρουσία σήμερα, ιδιαίτερα εκτεταμένη αστυνομική παρουσία. Φυσικά και υπάρχουν αστυνομικοί στο κέντρο της Αθήνας για τις έκτακτες αυτές συγκεντρώσεις που πραγματοποιούνται σήμερα. Ωστόσο, νομίζω ότι και την Σταδίου και πάνω στην Σταδίου δεν παρατηρώ αστυνομική παρουσία. Πιθανότατα όσοι αστυνομικοί υπάρχουν βρίσκονται στα γύρω στενά και επιτηρούν και παρατηρούν διακριτικά τη συγκεκριμένη διαδήλωση. Να ενημερώσουμε πάντως πως επίσης το ΠΑΜΕ πραγματοποιεί αυτή την ώρα διαδηλώσεις και στις υπόλοιπες περιοχές της Ελλάδας, και στην Πάτρα και στην Κρήτη. Υπάρχει, παρατηρείς μεγαλύτερη αύξηση, βλέπεις δηλαδή από τα γύρω στενά να μπαίνει και άλλος κόσμος στη διαδήλωση? Όχι, όχι, αυτό στις πορείες του ΠΑΜΕ δεν συμβαίνει ποτέ. Όσοι συμμετέχουν έρχονται πάντα συγκροτημένα, φροντίζουν να βρίσκονται εδώ πριν, αρκετή ώρα πριν ξεκινήσει η διαδήλωση. Άλλωστε, ήπιστε οι συγκεντρώσεις που πάμε στην πλατεία Ομονίας να διαρκούν
τουλάχιστον μία ώρα μέχρι να ξεκινήσει η πορεία, κατά τη διάρκεια της ώρας αυτής έχουμε τις ομιλίες των διαφόρων μελών του ΠΑΜΕ, οι οποίοι ανεβαίνουν στο βήμα και παίρνουν τον λόγο, όπως είπα, γιατί περίπου μία ώρα διαδικασία, επομένως φροντίζει η συντριπτική πλειοψηφία των διαδηλωτών που θέλουν να συμμετάσχουν να βρίσκονται τουλάχιστον μία ώρα νωρίτερα εκεί, προκειμένου να δώσουν το παρόν, να δώσουν μια συγκροτημένη και μαζική εικόνα και φυσικά να λειτουργούν και στα πλαίσια αυτά της περιφρούρησης, τα οποία προσπαθούν πάντα να λειτουργούν όπως σου είπα νωρίτερα. Επομένως, για να καταλήξω, δεν συνηθίζεται να προστίθεται στην πορεία νέοι διαδηλωτές από παρακείμενα στενά, όπως συμβαίνει πάντως σε αρκετές άλλες περιπτώσεις. Στους πόσους υπολογίζουμε περίπου αυτή τη στιγμή τους διαδηλωτές? Σε πόσους περίπου υπολογίζουμε τους διαδηλωτές αυτή τη στιγμή? Είναι περίπου 5-6.000 κόσμος κάπου εκεί. Τόσος ήταν ο κόσμος ο οποίος έφυγε από την πλατεία Ομονίας. Αυτό το αριθμό σημαίνεται και αυτή τη στιγμή σε λίγα λεπτά που θα βρίσκονται όλοι στους γύρω δρόμους της πλατείας Συντάγματος. Είναι πολύ πιο εύκολο κάνει να υπολογίσει τη μετωμάτη από ότι είναι στην Οδός Παδίου, που δεν μπορείς να πεις στην πλήρη τους έκταση, γιατί είναι πάρα πολύ δύσκολο να έξω από την εποχή και με την κεφαλή αλλά και με την ουρά της πορείας. Τώρα πάντως ήδη η κεφαλή βρίσκεται στην πλατεία Συντάγματος. Θέλει να δούμε πώς ακριβώς θα κινηθούν πλέον, αν θα βρίσκουν να περάσουν το τηλεοδιοκείο ή αν θα συνεχίσουν. Πέτρο, ποιο είναι το σύνθημα που φωνάζουν αυτή τη στιγμή οι διαδηλωτές? Ακούμε ένα σύνθημα που φωνάζουν. Τώρα συγκεκριμένα αυτό που φώναξαν δεν το άκουσα γιατί μιλούσα εκείνη την ώρα. Αυτό που φωνάζουν εδώ και ώρα είναι το σύνθημα που σου έλεγα νωρίτερα για την κρίση που οι διαδηλωτές πάμε θεωρούν ότι πρέπει να πληρώσει, όπως είναι αυτό το λεξί, η πλουτοκρατία και όχι κεφάλι σε αυτό το κόσμο. Αν θέλει πάντως όλα αυτά. Πάντως δεν έχει προκληθεί κάποιο επεισόδιο. Όχι, επεισόδιο δεν προκλήθηκε. Δεν είναι η νοοτροπία του ΠΑΜΕ όσον αφορά τις συγκεντρώσεις. Είναι μακριά από αυτές τις τακτικές. Είτε συμφωνείταν με το ΠΑΜΕ είτε δεν συμφωνεί. Επαναλαμβάνω ότι είναι ένας χώρος, ένας πολιτικός χώρος, ο οποίος έχει πολύ συγκεκριμένες προσεγγίσεις επί των πραγμάτων και επί των διαδηλώσεων, τις οποίες ακολουθεί και τηρεί πιστά εδώ και πάρα πολλά χρόνια. Η περιφρούρηση, που σου έλεγα νωρίτερα, είναι το νούμερο ένα μέτρο το οποίο παίρνουν οι διαδηλωτές του ΠΑΜΕ, προκειμένου να βεβαιωθούν ότι δεν θα δημιουργηθεί κανένα επεισόδιο, τουλάχιστον όσον αφορά τα δικά τους blog, γιατί είναι πολλές φορές που συμμετέχει και το ΠΑΜΕ σε γενικότερες κινητοποιήσεις, όπως σήμερα, που είναι μια πανεργατική κινητοποίηση. Ωστόσο, άλλες φορές έχουμε δει πολύ μαζικότερες τέτοιες κινητοποίησεις, τις οποίες έχουν συμβεί και έκτροπα και επεισόδια, χωρίς το ΠΑΜΕ να έχει πάντως κάποια συμμετοχή. Και σε εκείνες τις περιπτώσεις, όταν μυρίζει η ατμόσφαιρα μπαρούτης, οι συγκεντρώσεις που είναι μαζεμένες πολλές χιλιάδες κόσμοι πλην του διαδηλωτών του ΠΑΜΕ, τότε είναι που το ΠΑΜΕ περιφρουρεί ακόμα πιο αυστηρά τις συγκεντρώσεις του και τις πορείες, προκειμένου να μπορέσει να κρατηθεί όπως θέλουν οι ίδιοι έξω από αυτά τα γεγονότα. Πάντως, Πέτρο, αυτή τη στιγμή βλέπουμε και εμείς και οι τηλεθεατές στα πλάνα μας την κεφαλή του ΠΑΜΕ, η οποία μπήκε στην Συντάγματος. Ναι, πράγματι είναι αυτή η καθιερωμένη διαδρομή για την οποία σου μίλαγα νωρίτερα. Τώρα θα ανέβουν κατά πάσα πιθανότητα στην πάνω πλευρά της πλατείας. Εκτός αν αποχωρήσουν από τη Φιλελλήνων, μένει να δούμε. Δεν ξέρω, δεν έχω εικόνα αυτή τη στιγμή από την κεφαλή της πορείας. Εγώ βρίσκομαι για να καταλάβεις τη συμβολή των οδών Σταδίου και Καραγιώργη Σερβίας και τώρα προσπαθώ να δω αν το πανό που βρίσκεται στο μέτωπο της πορείας συνεχίζει ευθεία στην Φιλελλήνων. Και από ό,τι βλέπω, μάλλον αυτό γίνεται. Επομένως, από ό,τι όλα δείχνουν, όπως είπα,
και νωρίτερα μάλλον θα έχουμε απλώς ένα σύντομο πέρασμα που πάμε από την πλατεία Συντάγματος. Άλλωστε για το πάμε δεν είναι. Αφού έχει καταλάβει εγώ τουλάχιστον καλύπτοντας αρκετές κινητοποίησεις τα τελευταία χρόνια και το πάμε δεν είναι από σκοπός η παραμονή για όσους εργαζόμενους όλοι οι εργαζόμενοι. Πάμε περισσότερο βαρύτητα δίνουμε στη συγκέντρωση της πλατεία Ομονίας και στις συζητήσεις και τις κουβέντες που γίνονται. Και αυτό προτείνουμε από την αρκετά νωρίτερα και στη συνέχεια το κύριο μέλημά τους είναι να δημιουργήσει μια συγκεκριμένη και όσο το δυνατόν μια βασικότερη πορεία η οποία θα περάσει με την πλατεία Συντάγματος και αρκετά σύντομα, στο συντομότερο δυνατόν συνήθως, θα αποχωρήσει και θα απεμπλακεί προκειμένου να μην έχει εκουσίως ή απουσίως συμμετοχή σε οποιαδήποτε πιθανώς επεισόδια τα οποία δεν εγκρίνει η τακτική αν θέλεις και οι αρχές διαμορφωτικών. Βλέπουμε πάντως, Πέτρο, τον κόσμο με ομπρέλες, με σημαίες, με πανό, δεν του σταματάει τίποτα πραγματικά και φαίνεται σαν να έχει βγει λίγος ήλιος, φαίνεται τουλάχιστον από εμάς εδώ. Ναι, δείχνει λίγο έτσι να ανοίγει ο ουρανός, δεν είναι ήλιο, δεν βλέπουμε ακόμα, έτσι λίγο φως παραπάνω βλέπουμε. Εντάξει, μένει να το δούμε αυτό, αλλά νομίζω ούτως ή άλλως ότι μέχρι να βελτιωθεί ο καιρός, αν σκοπεύει να βελτιωθεί σήμερα, θα έχει τελειώσει η κινητοποίηση. Που πάμε, πάντως αυτό που λες έχεις δίκιο, δεν πτωήθηκαν οι διαδηλωτές από τη συγκεκριμένη καιρική εξέλιξη, το έχουν δείξει και άλλες φορές. Λοιπόν, είναι αρκετές οι φορές που έχουμε καλύψει πορείες του πάμε, οι οποίες συνέβησαν και πραγματοποιήθηκαν υπό πραγματικά ακραία καιρικά φαινόμενα. Επομένως, εξ αρχής δεν νομίζω ότι υπήρχε και κανείς σήμερα που πίστευε ότι θα αποτελέσει σημαντικό ανασταλτικό παράγοντα ο κακός καιρός σήμερα στη αλλήλωση του Παύλου. Και η Γησέρ είναι εκεί, ίσως παίζει περισσότερο ρόλο ο καιρός, αν και επαναλαμβάνω και είμαι υποχρεωμένος να το πω ότι στις τελευταίες... να ανταποκριθούν στο κάλεσμα και ουσιαστικά. Ορίστε. Λέω, όπως λες και εσύ, πρέπει και να ανταποκριθούν στο κάλεσμα της Γησέρ και της ΑΔΔ. Ναι. Παρακολουθούμε και εμείς. Δεν έχω και εικόνα, δεν ξέρω τι έγινε τελικά με την συγκεκριμένη πορεία. Τώρα αμέσως, Πέτρο, περνάμε για λίγα λεπτά στο Σωτήρη Σκουλούδη και επανερχόμαστε να μας πεις οτιδήποτε νεότερο. Σωτήρη. Ναι, να σου πω, έλεγα ότι δεν αποκλείται η σημερινή 24ωρη απεργία να μετατραπεί ουσιαστικά σε συλλαλητήριο του ΠΑΜΕ και το λέω αυτό καθώς μέχρι πριν από λίγη ώρα και μισή ώρα μετά την προκαθορισμένη ώρα συγκέντρωσης στο πεδίο 2 του Άρεως οι συγκεντρωμένοι εκεί ανέρχονται σε λίγες δεκάδες πολιτών, κάτι το οποίο επιβεβαιώνει και τα λεγόμενα του Πέτρου Σιδερέα που έλεγε προηγουμένως ότι είναι πολύ μικρή έως και θλιβερή συμμετοχή των συνδικάτων στις απεργίες τουλάχιστον τους τελευταίους μήνες. Και βλέπω όμως ότι δεν φαίνεται ίδιο για το ΠΑΜΕ, η συμμετοχή είναι αρκετά μαζική. Ο Πέτρος τους, ο Σιδερέας τους υπολογίζει σε περισσότερους από 6.000 διαδηλωτές. Βρίσκονται οι κεφαλήνες στο Σύνταγμα, η ουρά της πορείας βρίσκεται λίγες εκατοντάδες μέτρα μετά την Ομόνια. Διαρκώς ακούμε συνθήματα τα οποία έχουν να κάνουν με τους κινδύνους που ελοχεύουν και βεβαίως είναι υπακτή της κοινωνικής ασφάλισης των μισθών των συντάξεων. Είναι μπλόκα από διάφορα από οργανώσεις της πνευμών της Αθήνας. Έλενα, πριν πέρασα από τη Νέα Σμύρνη, από τον Βύρονα, δηλαδή συνδικάτα όχι μόνο εργαζομένων, αλλά και από διάφορες γειτονιές πρόσκειται στο ΠΑΜΕ και έχουν κατέβει να συμμετέχουν στη σημερινή συγκέντρωση με αρκετή επιτυχία μάλιστα καθώς είναι όπως είπαμε μαζική η συμμετοχή τους. Να σου πω ότι βλέπω την ουρά της πορείας η οποία είναι μέχρι την Ομόνια οπότε αυτή τη στιγμή καλύπτεται ολόκληρη λεωφόρο σταδίου από τους διαδηλωτές του ΠΑΜΕ με μεγάλη περιέργεια αν μου επιτρέψεις τον όρο περιμένουμε να δούμε ποια θα είναι τελικά εικόνα των συγκεντρωμένων ΓΕΣΕ και της ΑΔΔ, πολύ γρήγορα να πούμε τα βασικά συνθήματα έτσι όπως θα διαβάζουμε από τα πλακάτ που έχουν τοποθετηθεί σε πολλά σημεία της Αθήνας και σε ΑΔΔ γενική απεργία μας στέλνουν γονατισμένους χωρίς δουλειά, χωρίς σύνταξη, χωρίς σχολεία, χωρίς ασφάλιση, χωρίς περίθαλψη, χωρίς αντίδραση. Όλοι μαζί μπορούμε να τους σταματήσουμε, είναι τα κεντρικά συνθήματα του σημερινού συλλαλητηρίου.
Σωτήρη, εσύ παραμένεις ακόμα στο σημείο που βρισκόσουν πριν, στην πλατεία Κοραή. Ακριβώς. Ακριβώς από εδώ είναι και η εικόνα η οποία σας μεταδίδουμε. Δηλαδή από το μέσο προς το τέρμα της πορείας. Έχετε δηλαδή εικόνα και από το προσκυνό μέρος, δηλαδή Συντάγματος, και από την πλατεία Κλασμόνος όπου βρισκόμαστε εμείς. Να σου πω επίσης ότι είναι σημαντική συμμετοχή νεαρών στο συλλαλητήριο του ΠΑΜΕ. Βέβαια αυτό δεν αποτελεί έκπληξη, αλλά να σου πω ότι ο μέσος όρος ηλικίας είναι αρκετά χαμηλός, όπως συμβαίνει συνήθως στις συλλαλητήριες δηλώσεις του ΠΑΜΕ. Τώρα περνούν από μπροστά μας οι εργαζόμενοι στο Δαθνί και στο Δρομοκαΐκιο με το σύνθημα που γράφουν στο πανό: όχι στη διάλυση της ψυχικής υγείας, αποκλειστικά δημόσια και δωρεάν υγεία για όλο το λαό. Είναι το σύνθημα, να πούμε ότι βρίσκονται τις τελευταίες εβδομάδες σε κινητοποίηση και οι εργαζόμενοι στη ψυχική υγεία. Αυτό που ζητούν, εκτός από τα προφανή, δηλαδή όχι τις περικοπές, αλλά και την απόλυτη θέσεων εργασίας, είναι σημαντικό αυτό, την εφαρμογή σύγχρονων τεχνολογιών στην περίθαλψη των ασθενών, καθώς όπως επισημαίνουν αυτό είναι κάτι στο οποίο υστερεί η χώρα μας, δεν είναι την υπερίσταση που πρέπει και η θεραπεία τους πάσχοντες από ψυχικά νοσήματα. Και αυτό που ζητούν λοιπόν είναι η αναβάθμιση του συγκεκριμένου κλάδου, η αναβάθμιση μάλλον των συγκεκριμένων υποδομών. Ακριβώς από πίσω ακολουθεί το Σωματείο Εργαζομένων στο Χρηματοπιστωτικό με το σύνθημα «Τρομοκρατούν για να αποταχθούμε με οργάνωση και αγώνα να αντεπιτεθούμε». Είναι το σύνθημα των εργαζόμενων. Από πίσω τους ακριβώς το Συνδικάτο Εργατοϋπαλλήλων, Τηλεπικοινωνιών και Πληροφορικής με το σύνθημα «Σπάσε το φόβο και την υποταγή, αγώνα για την ανατροπή». Αυτό είναι το κλίμα περίπου, Έλενα, των συνθημάτων και των συνθημάτων που ακούμε, αλλά και αυτά που αναγράφονται στα πολλά πανό που χρησιμοποιεί σήμερα το ΠΑΜΕ στο συλλαλητήριό του. Και την κεφαλή, βέβαια αυτή τη στιγμή περνάει όλο το σώμα της διαδήλωσης από τη Βουλή. Το βλέπετε και εσείς από τις οθόνες των υπολογιστών σας ή από οποιαδήποτε συσκευή μας παρακολουθείτε. Σωτήρη, λοιπόν, αυτό που παρατήρησες, Έλενα, από την εικόνα είναι ότι δεν βλέπεις πια τόσες πολλές ομπρέλες, και αυτό γιατί πριν από λίγα λεπτά σταμάτησε η βροχή, βγήκε μάλιστα το φως του ηλίου. Δεν γνωρίζουμε αν θα βρέξει στη συνέχεια. Πάντως οι συνθήκες γίνονται καλύτερες όσο περνάει η ώρα για την εισαγωγή του συλλαλητηρίου. Να δούμε αν θα έχει τώρα συμμετοχή και η ΓΕΣΕΑ ΔΕΔΗ που βγήκε ο ήλιος, Σωτήρη. Θα έχει μεγάλο ενδιαφέρον αυτό, Έλενα. Ωραία, ωραία. Λοιπόν, Σωτήρη, επανερχόμαστε σε σένα. Πάμε στον Πέτρο Σιδερέα. Πέτρο, κλείσανε οι ομπρέλες, φαίνεται. Κλείσανε, ναι, έχει σταματήσει εδώ και περίπου 4-5 λεπτά. Σταμάτησε τελείως η βροχόπτωση που κράτησε τουλάχιστον 2-3 ώρες και είχε τις όποιες επιπτώσεις είχε τέλος πάντων στη συμμετοχικότητα των σημερινών συλλαλητηρίων. Τα πράγματα κατά τα άλλα συνεχίζουν να κυλούν πάρα πολύ ήρεμα. Η μεγάλη πορεία του ΠΑΜΕ αυτή τη στιγμή έχει ουσιαστικά κυκλώσει την πλατεία Συντάγματος, βρίσκεται δηλαδή τόσο επί της οδού Ερμού αλλά και επί της οδού Συντάγματος, με συγχωρείς, αλλά και επί της Όθωνος και επί της Λεωφόρου Αμαλίας. Έχει σχηματίσει δηλαδή ουσιαστικά ένα τετράγωνο, έτσι αν θέλεις, έχει περικυκλώσει την πλατεία Συντάγματος και από όσο μπορώ να δω, κρίνοντας από το που έχουν στραμμένο το μέτωπό τους οι άνθρωποι που βρίσκονται επί της Λεωφόρου Αμαλίας, κατά πάσα πιθανότητα θα κινηθούν και πάλι προς τα πίσω, δηλαδή προς τα προφύλλα και όχι προς τις στήλες του Ολυμπιού Διός, όπως κάνουν συνήθως. Μένει να διαπιστώσουμε αυτό. Τώρα και εμείς προσεγγίζουμε προς την Αμαλίας, όπως βλέπετε και από τα πλάνα μας. Οι διαδηλωτές που βρίσκονται εκεί έχουν στραμμένο το πρόσωπό τους προς την πλατεία Αμμονίας, προς την Πανεπιστημίου. Επομένως, κατά πάσα πιθανότητα και πλην απροόπτου προς τα εκεί θα κινηθούν τέλος τελικά. Κλείσαμε και με τον Σωτήρη το Σκουλούδι, ο οποίος βρίσκεται στην πλατεία Κοραή και μας επιβεβαίωσε ότι όντως είναι πολύ χαμηλή η συμμετοχικότητα των συνδικάτων της ΓΕΣΕ και της ΑΔΔ, ακόμα μέχρι και τώρα. Αναμένουμε να δούμε μήπως αλλάξουν τα πράγματα.
να αλλάξουν, δεν ξέρω αν υπάρχει πιθανότητα, μακάρι. Δεν υπάρχει λόγος, νομίζω, να επαναλάβω όσα είπα νωρίτερα σχετικά με την συμμετοχικότητα της δηλαδητήριας της ΚΕΣΕΕ και της ΑΔΕΦΗ, και δεν νομίζω ότι προκαλεί και σε κάποιον ο οποίος παρακολουθεί τακτικά τις απεριακές κινητοποίησεις και της ΚΕΣΕΕ και της ΑΔΕΦΗ την οποιαδήποτε έκπληξη η σημερινή μικρή συμμετοχικότητα, πόσο μάλλον όταν δεν βοήθησε σε αυτήν ούτε ο καιρός με την ισχυρή βροχόπτωση. Από το πρωί άκουσα τον Σωτήρη να λέει νωρίτερα ότι ουσιαστικά τα σημερινά συλλαλητήρια έχουν μετατραπεί σε μια συγκέντρωση και πορεία του ΠΑΜΕ. Έτσι είναι τα πράγματα. Ευτυχώς ή δυστυχώς οι μόνοι διαδηλωτές τους οποίους μπορεί να δει κάποιος στο κέντρο της πόλης από τη Συρία σήμερα είναι αυτοί, είναι κάποιοι. Κάποιος άλλος άκουσα τον Σωτήρη να λέει ότι θα έχουν δεκάδες. Είδαμε ένα κομμάτι από το σώμα της πορείας σταματημένο αριστερά, όπως το βλέπουμε εμείς τουλάχιστον της Βουλής. Πάμε! Όλοι οι διαδηλωτές αυτή τη στιγμή βρίσκονται συγκεντρωμένοι μπροστά από το μνημείο του αγνώστου στρατιώτη, τις αρχές δηλαδή της Οδού Πανεπιστημίου, το βανάκι. Του ΠΑΜΕ βρίσκεται ακριβώς μπροστά τους στα φανάρια της Πανεπιστημίου με την Αμαλίας και περιμένουν να συντυκνωθούν αρκετά τους ώστε να ξεκινήσουν την κίνησή τους προς τα προπύλαια. Αυτή τη στιγμή βρίσκονται στην Αμαλία. Πέτρο, θα σε παρακαλούσα λίγο, επειδή ακούγονται πάρα πολύ δυνατά τα συνθήματα και εμείς εδώ στο στούντιο δεν σε ακούμε τόσο πολύ καλά. Μα ήταν εύκολο να μιλάς λίγο πιο κοντά στο ακουστικό για να μπορούμε να σε καταλαβαίνουμε καλύτερα και εμείς και ο κόσμος. Εντύπωση πάντως προκαλεί σήμερα το γεγονός ότι δεν διακρίνω αν μου επιτρέπουν ιδιαίτερα έτσι μαχητικό πνεύμα να το θέσω στον περιλογόν. Υπάρχει από ανάγκη μπροστά στο τύπο ασταμάτητα τα συνθήματα, ωστόσο όπως μπορείτε πιθανότατα να ακούσετε και από τον ήχο μας δεν είναι τόσο δυναμικό το παρόν. Ακριβώς και να δικαιολογήσει η παρουσία 6-7 χιλιάδων ανθρώπων. Βέβαια, εντάξει, αυτά είναι όλα μικρές λεπτομέρειες. Δεν προσπαθώ να παίξω τον κριτή των πάντων. Προσπαθώ απλώς να σας μεταφέρω όσο το δυνατόν ακριβέστερα μαζί, σε συνδυασμό φυσικά με την εικόνα που σας στέλνουμε, με το κλίμα που επικρατεί αυτή τη στιγμή στη διαδήλωση. Βέβαια, θα μπορούσαμε να πούμε ότι είναι ακόμα πιο σημαντικό. Μπορεί να μην φωνάζουν τόσο δυνατά, παρόλα αυτά παρευρίσκονται στο κάλεσμα του ΠΑΜΕ. Όπως είπες και εσύ, πολλοί κόσμος γύρω στους 6.000 είναι μαζεμένος αυτή τη στιγμή. Πέτρο, να πάμε λίγο στο Σωτήρη και επιστρέφουμε σε σένα. Σωτήρη, μας ακούς φαντάζομαι. Πέτρο, και πάλι σε σένα λοιπόν. Έχει ξεκινήσει πλέον η κίνηση των διαδηλωτών που πάμε προς τα προφίλια. Όπως σου είπα και νωρίτερα, η στάση που έκαναν στην Αγία Συνάγων δεν υπήρχε σε πάνω από 5 με 10 λεπτά και αυτό για συγκεκριμένο λόγο προκειμένου να συμπληκθούν όσο το δυνατόν περισσότερο οι διαδηλωτές και μαζικά και οργανωμένα όπως συνηθίζουν να κάνουν να κινηθούν από κοινού προς τα προφίλια, όπου και κατά πάσα πιθανότητα η άφηξη της εκεί θα σημαίνει και τη λήξη της σημερινής κινητοποίησης, με το ΠΑΜΕ να στιγματίζει εντός εισαγωγικών άλλη μια ημέρα συλλαλητηρίων εν τη απουσία της ΚΕΣΕΕ και της ΑΔΕΔΗ. Ωραία, Πέτρο, λοιπόν, περνάμε λίγο στο Σωτήρη και επανερχόμαστε. Σωτήρη. Σωτήρη, είμαστε εδώ και πάλι, μας ακούς?
Ναι. Σωτήρη, λοιπόν, είμαστε μαζί σου και πάλι. Πες μας αυτή τη στιγμή τι βλέπεις, ποιο είναι το κλίμα λοιπόν, που κρατεί. Λοιπόν, στην πλατεία Κλασμόνος βλέπουμε τους τελευταίους από τους συγκεντρωμένους του ΠΑΜΕ. Ο αριθμός που δίνει και η ελληνική αστυνομία ταυτίζεται με τον αριθμό που έδωσε και ο Πέτρος. 5.000 περίπου είναι οι διαδηλωτές του ΠΑΜΕ, ίσως και λίγο περισσότεροι. Να σου πω ότι αυτή τη στιγμή είναι συγκεντρωμένοι στο μουσείο 500 διαδηλωτές και άλλοι 500 στο Πολυτεχνείο και 100 περίπου άτομα στο πεδίο του Άρεως. Άρα λίγο ή περισσότεροι από 1.000 είναι οι διαδηλωτές στο πεδίο του Άρεως, στο μουσείο και στο Πολυτεχνείο, στους οποίους αναμένουμε να δούμε αργότερα να περνούν από εδώ, να πραγματοποιούν πορεία και να έρχονται προς το Σύνταγμα. Να σου πω ότι συνήθως στο μουσείο, στο Εθνικό Αρχαιολογικό Μουσείο και στο Πολυτεχνείο συγκεντρώνονται διάφοροι φορείς, διάφορες κοινωνικές ομάδες, καθώς και οργανώσεις της εξοκοινοβουλευτικής αριστεράς, στις οποίες, όπως είπαμε, αναμένουμε να τους δούμε στη συνέχεια να πραγματοποιούν τη δική τους ξεχωριστή πορεία. Έχουμε κανένα νέο, Σωτήρη, όσον αφορά την αύξηση της συμμετοχικότητας στη ΓΕΣΕ και στην ΑΔΔ? Να αυξήσει τη συμμετοχικότητα, είπες, Έλενα, αν σ' άκουσα καλά. Ναι, λέω, μήπως υπάρχει η αύξηση της συμμετοχικότητας από τα συνδικάτα της ΓΕΣΕ και της ΑΔΔ? Δεν ξεπερνούν τα 100 άτομα αυτή τη στιγμή οι συμμετέχοντες στα συνδικάτα αυτά που ανέφερε στο πεδίο του Άρεως. Όμως είναι περισσότεροι από 1.000 διαδηλωτές που βρίσκονται στο μουσείο και στο Πολυτεχνείο. Υπενθυμίζουμε ότι οι διαδηλωτές που συγκεντρώνονται εκεί ανήκουν σε κάποιες κοινωνικές ομάδες, σε φορείς καθώς και σε οργανώσεις της εξοκοινοβουλευτικής αριστεράς. Πάντως οι ομπρέλες έκλεισαν, Σωτήρη. Φαίνεται πως τα πράγματα θα είναι πιο εύκολα τώρα για τους διαδηλωτές. Αν και οι διαδηλωτές του ΠΑΜΕ φαίνεται πως δεν το έβαλαν κάτω. Ακριβώς, Έλενα, φαίνεται ότι δεν επηρεάστηκαν καθόλου. Είχαν αρκετά σημαντική συμμετοχή οι διαδηλωτές του ΠΑΜΕ και σε αυτή τη διαδήλωση. Βλέπουμε από την εικόνα μας τους τελευταίους από αυτούς οι οποίοι πέρασαν τώρα από την πλατεία Κλασμόνος και κατευθύνονται προς το Σύνταγμα, όπου εκεί βρίσκεται ο Πέτρος Σιδερέας, άδεια Ισταδίου και Πανεπιστημίου προς το παρόν. Αναμένουμε στη συνέχεια να δούμε και την πορεία των συνδικάτων. Ωραία, Σωτήρη, βλέπουμε εκεί τα πλάνα. Η οδό αυτή που βλέπουμε τώρα φαίνεται πως άδειασε. Αν και στο άλλο πλάνο που έχουμε και παρακολουθείτε κι εσείς, φαίνεται όλο το σώμα της διαδήλωσης που περνάει μπροστά από την Βουλή. Είναι η οδός... Πάμε λοιπόν στον Πέτρο Σιδερέα. Πέτρο! Λοιπόν, στην τελική ευθεία βρισκόμαστε πλέον προς την ολοκλήρωση της συγκέντρωσης των διαδηλωτών. Πάμε, το ΜΑΣ περνάει μπροστά μας αυτή τη στιγμή. Πέτρο, λίγο πιο δυνατά και πιο κοντά στο μικρόφωνο σου, σε παρακαλώ, άμα είναι εύκολο. Μ' ακούς καλύτερα τώρα? Ναι, σ' ακούω καλύτερα. Λοιπόν, στην τελική ευθεία βαδίζει πλέον η συγκέντρωση του ΠΑΜΕ, το μέτωπο αγώνας σπουδαστών. Αυτή τη στιγμή είναι αυτό που βρίσκεται στη συμβολή της Βασιλής Σοφίας με την Πανεπιστημίου, ενώ βλέπω και την ουρά της πορείας αυτή τη στιγμή να βρίσκεται και εκείνη πάνω στην ευθεία της Πανεπιστημίου, στην προέκτασή της, μπροστά από την Ιωδανό στρατιώτη με τελικό προορισμό τα προφύλαια. Νομίζω ότι η κεφαλή όπου να είναι πρέπει να φτάνει τα προφύλαια, αν δεν έχει φτάσει ήδη εκεί. Οπότε έχω την εντύπωση ότι δεν μας μένουν παρά λίγα λεπτά μέχρι την ολοκλήρωση των συνεχών συναλλητηρίων του ΠΑΜΕ. Ακούμε πάντως, Πέτρο, και ήχο από τα συνθήματα των διαδηλωτών. Ναι, σε πολύ λιαρό, αν θέλεις έτσι, τόνο. Οι διαδηλωτές φωνάζουν κάποια συνθήματα, περνώντας από την Πανεπιστημίου. Δεν είναι και τόσο συγκροτημένοι αυτή τη στιγμή οι διαδηλωτές, τουλάχιστον προς το πίσω μέρος της πορείας, το οποίο περνάει αυτή τη στιγμή από μπροστά μου. Είναι εμφανές και από την εικόνα ότι βαδίζουμε προς την ολοκλήρωση του συλλαλητηρίου, χωρίς φυσικά τον οποιοδήποτε τρόπο εκτροχιασμό των πραγμάτων. Πάρα πολύ ήρεμα κύλησαν όλα. Το ΠΑΜΕ σε λιγότερο από μία ώρα ολοκλήρωσε την πορεία του, μία πορεία που είχε κυκλικό, αν θέλεις, χαρακτήρα, ξεκινώντας την πλατεία Αμμονίας, διασχίζοντας
στην Σταδίου, έφτασε στην κάτω πλευρά της πλατείας Συντάγματος, ανέβηκε την Αμαλίας μέσω της όθωνος. Εκεί έκανε μία παύση περίπου 5 με 10 λεπτών προκειμένου να συμπτυχθούν οι διαδηλωτές, να συγκροτηθούν καλύτερα, και εν συνεχεία ξεκίνησε και πάλι την κίνηση με κατεύθυνση προς τα Προπύλαια, όπου και θα δοθεί κατά πάσα πιθανότητα η λήξη της σημερινής κινητοποίησης. Πάντως, Πέτρο, η συμμετοχικότητα των συνδικάτων της ΓΕΣΕΑ δηλαδή δεν αυξήθηκε. Από ό,τι μας ενημέρωσε και ο Σωτήρης Κουλούδης, υπάρχουν συγκεντρωμένα γύρω στα 100 άτομα και άλλα 1.000 άτομα από κοινωνικές ομάδες και έξω από το Πανεπιστήμιο, από το Πολυτεχνείο. 100 άτομα με βροχή για την ΓΕΣΕΑ και την ΑΔΔ, νομίζω ότι είναι ένας καλός αριθμός, έτσι όπως έχουν πάει τα πράγματα. Εδώ σου είπα και νωρίτερα ότι και με πολύ ευνοϊκότερες καιρικές συνθήκες δεν παρευρίσκονται ούτε στα καλέσματα τα οποία απευθύνουν οι ίδιοι. Επομένως, πάντα νομίζω όποιος παρακολουθεί τις κινητοποίησεις τους τελευταίους τουλάχιστον μήνες, κρατάει πάρα πολύ μικρό καλάθι όσον αφορά τη συμμετοχικότητα στην ΓΕΣΕ και την ΑΔΔ. Και νομίζω ότι είναι πολλές οι συνεχόμενες φορές που σε μία μέρα με γενική απεργία το ΠΑΜΕ καταφέρνει να κλέψει την παράσταση από την ΓΕΣΕ και την ΑΔΔ, μαζεύοντας όχι απλώς περισσότερο κόσμο, αλλά επί της ουσίας συγκεντρώνοντας πάνω του όλο το ρεζουμέ, εάν θέλεις, της κινητοποίησης, καθότι επί της ουσίας κινητοποίησης της ΓΕΣΕ και την ΑΔΔ με 100 άτομα. Νομίζω ότι όσο και αν αυτό ακούγεται λίγο συγκεκριμένο, σαν πρέπει σαν να μην πραγματοποιηθεί ποτέ. Πέτρο, φάνηκε τελικά πως οι αφίσες που κόλλησαν ήταν περισσότερες από τους ίδιους τους διαδηλωτές. Ναι, πράγματι έτσι είναι, αλλά σου ξαναλέω, Έλενα, ότι δεν μου κάνει απολύτως καμία εντύπωση αυτό. Δηλαδή, εξ αρχής ερχόμενο σήμερα στην πλατεία Ομονίας για να καλύψω την πορεία του ΠΑΜΕ, αυτή την εικόνα περίμενα να έχω. Νομίζω ότι και ο Σωτήρης Κουλούδης πάνω κάτω θα ήταν υποψιασμένος για κάτι τέτοιο, το ξέρει και εκείνος πάρα πολύ καλά. Επομένως, νομίζω ότι η εξέλιξη αυτή που δεν παρακολουθήσαμε σήμερα ήταν λίγο ως πολύ φυσική και αναμενόμενη. Πέτρο, θα ήθελες λίγο να μας επαναλάβεις και πάλι πού ακριβώς βρίσκεσαι, είστε στην αρχή, στη μέση ή στο τέλος του σώματος? Βρίσκομαι αυτή τη στιγμή στην συμβολή της Βασιλής Σοφίας με την Πανεπιστημίου, εδώ που περνάνε σιγά σιγά από μπροστά μας οι τελευταίοι διαδηλωτές του ΠΑΜΕ, ένα πανό ξεσηκωμός σε κίνδυνο η κοινωνική ασφάλιση από τους συνταξιούχους Δημοσίου Αθήνας περνάει αυτή τη στιγμή από μπροστά μου, και από πίσω βρίσκεται η ουρά της πορείας, η οποία έχει αποκοπεί από τον κυρίω σόκο των διαδηλωτών. Υπάρχουν κάποιες νεκρές ζώνες πλέον μεταξύ των διαδηλωτών, πράγμα που δείχνει φυσικά και την αρκετά μεγάλη χαλαρότητα εντός εισαγωγικών και ηρεμία που επικρατεί σήμερα τουλάχιστον την κινητοποίηση του ΠΑΜΕ. Συνεχίζουμε, βλέπω εδώ πέρα τη διαδήλωση, φαίνεται ο κόσμος, κλείσαν τελικώς οι ομπρέλες. Είναι όπως είπες και εσύ, κάπως δεν υπάρχει αυτή η συνοχή που βλέπαμε στην αρχή της πορείας. Όσο πάνε και πιο πίσω αρχίζουν και χωρίζονται. Ναι, γιατί πλέον ουσιαστικά ολοκληρώθηκε η πορεία. Δηλαδή το μόνο που μένει τώρα είναι μια κοινή κίνηση των διαδηλωτών προς τα Προπύλαια, όπου εκεί και τυπικά πλέον θα διαλυθούν. Επομένως, αυτό εξηγεί νομίζω και την εικόνα που βλέπουμε αυτή τη στιγμή στο πλάνο. Η σημερινή μια πορεία από εξαρχής φαινόταν ότι θα είναι πολύ χαμηλή σε αυτή την κοινότητα όσον αφορά τις πιθανότητες να ξεφύγουν τα πράγματα και να σημειωθούν έκτροπα. Επομένως, εξ αρχής και οι άνθρωποι που πάμε ήταν πάρα πολύ πιο χαλαροί σχετικά με τα μέτρα περιφρούρησης τα οποία έλαβαν. Έχουμε δει σε άλλες πορείες να μην μπορεί να πλησιάσει κυριολεκτικά κανείς τον όγκο των διαδηλωτών που πάμε, τα μπλοκ που πάμε, από την πάρα πολύ ισχυρή και αυστηρή περιφρούρηση που υπάρχει. Σήμερα δεν συμβαίνει κάτι τέτοιο. Δείγμα του ότι και οι ίδιοι άνθρωποι που πάμε σήμερα θεώρησαν ότι τέλος πάντων θα πρόκειται για μια κινητοποίηση αρκετά χαμηλής επικινδυνότητας, το οποίο συνήθως είναι και απόρρια χαμηλής συμμετοχικότητας εκ μέρους της ΓΕΣΕΕ και της ΑΔΔ. Όταν η ΓΕΣΕΕ και η ΑΔΔ πραγματοποιούν μαζικότερες πορείες
Και εκτός από την πορεία του ΠΑΜΕ υπάρχει και άλλο ένα συλλαλητήριο το οποίο αριθμεί 10-15 ή 20 χιλιάδες κόσμου. Τότε και το ΠΑΜΕ σκληραίνει εντός εισαγωγικών πάρα πολύ τα μέτρα περιφρούρησης προκειμένου να διασφαλίσει την ακαιρεότητά του, αν θέλει, και την αυτούσια δράση του διαδίκτυου. Ωραία, Πέτρο, να σε αφήσουμε για λίγο, θα επανέλθουμε σε λίγο. Να πάμε λίγο στο Σωτήρη το Σκουλούδι. Σωτήρη, σε να σου πω, Έλενα, ότι βρισκόμαστε στα προπύλαια, στο προσινό μέρος τώρα της διαδήλωσης, που ουσιαστικά είχε τέτοια φορά η πορεία που αλλάξαμε θέσεις με τον Πέτρο το Σιδερέα. Τώρα διαλύεται εδώ η συγκέντρωση. Ακούσαμε πριν από λίγο από το φορτηγάκι εδώ του ΠΑΜΕ να καλούν τους κεντρωμένους να παραδώσουν τον εξοπλισμό τους, δηλαδή τις σημαίες και τα πανό, κάτι το οποίο γίνεται αυτή την ώρα, το βλέπετε και από την εικόνα μας. Να πούμε ότι συνήθως οι διαδηλωτές του ΠΑΜΕ καταλήγουν στους στήλους του Λιβύου Διός και όχι στα προπύλαια, δηλαδή δεν ακολουθούν την κατεύθυνση. Συνήθως δεν ακολουθούν την κατεύθυνση που πραγματοποίησα και σήμερα. Αρκετά μαζική λοιπόν η συμμετοχή, περισσότεροι από 6.000 οι διαδηλωτές. Τώρα βλέπουμε τους συγκεντρωμένους να φεύγουν κυρίως προς την Ομόνη και προς την πάνω πλευρά προς την Ακαδημίας. Κάπου εδώ λαμβάνει τέλος η πορεία του ΠΑΜΕ. Αναμένουμε βεβαίως στη συνέχεια να δούμε τους περισσότερους από 1.000 συγκεντρωμένους από την Κεσαία δηλαδή και διάφορους άλλους φορείς να ξεκινούν την πορεία τους από το πεδίο του Άρεως για να καταλήξουν κι αυτοί στο Σύνταγμα. Θα μπορούσες να κάνεις μία εκτίμηση για τον αριθμό των συμμετέχοντων στη διαδήλωση? Της Γεσαία Δεδή μιλάμε. Αν αυξήθηκε μήπως... Δεν έχουμε αλλάξει αυτά που γνωρίζουμε μέχρι τώρα. Έλενα, να επιθυμίσουμε είναι περίπου 100 στο πεδίο του Άρεως και περίπου 1.000 στο μουσείο και στο Πολυτεχνείο. Βεβαίως θα έχουμε μια σαφέστερη εικόνα όταν περάσουν από μπροστά μας και τους δούμε, τους διαδηλωτές αυτούς, καθώς ακόμα δεν έχουν ξεκινήσει από όσο γνωρίζουμε από το πεδίο του Άρεως. Παρατηρήσαμε πολύ νέο κόσμο στα πλάνα μας. Ακριβώς, Έλενα, αυτό είναι κάτι για το οποίο, ας πείτε να πει ο όρος, μπορεί να περηφανεύεται στο ΠΑΜΕ. Πολύ νέος κόσμος συμμετέχει στις διαδηλώσεις και μαζικά μάλιστα δεν φάνηκαν να επηρεάστηκαν από τον καιρό. Αυτός είναι ο αριθμός των συμμεταχόντων στις διαδηλώσεις που συνήθως προσελκύει το ΠΑΜΕ. Έτσι έγινε λοιπόν και σήμερα. Περισσότεροι από 5.000 ήταν οι διαδηλωτές, οι οποίοι με τις ομπρέλες τους και παρά τις αντίξεις συνθήκες βρέθηκαν στο κέντρο της Αθήνας για να διαδηλώσουν ενάντια στα μέτρα, ενάντια στα οικονομικά μέτρα της κυβέρνησης που πλήττουν τους εργαζόμενους. Δεν κράτησε πολύ το συλλαλητήριο. Έλενα, περίπου μια μισή ώρα, 10.30 ήταν η συγκέντρωση, 12 παραλίγα λεπτά που είναι τώρα και έχει ολοκληρωθεί τόσο το συλλαλητήριο όσο και η πορεία, το οποίο όπως είπαμε ακολούθησε μικρότερη κατεύθυνση από όσο συνήθως δεν διαλύθηκαν στους στήλους του Λουμπίου Διός, αλλά εδώ στα προπύλαια όπως βλέπουμε και από τα πλάνα μας. Ωραία, Σωτήρη, παρακολουθούμε και εμείς. Σε αφήνουμε για λίγο, πάμε στον Πέτρο Σιδερέα και επιστρέφουμε και πάλι σε σένα. Πέτρο, φάνηκε τελικώς πως έφτασαν στα προπήλαια οι διαδηλωτές. Ναι, και παρόλα αυτά η ουρά της διαδήλωσης βρίσκεται ακόμα μπροστά από τον Ιωταλό στρατιώτη. Βέβαια δεν είναι και πολύ αντιπροσωπευτικό αυτό πλέον, καθότι όπως βλέπετε και από την εικόνα είναι αρκετά αραιή διάταξη. Μπλοκ που πάμε πλέον, επομένως δεν είναι μέτρο υπολογισμού το μήκος πλέον της φορέας. Τόσο παρόλα αυτά νομίζω ότι οφείλω να αναθεωρήσω συνολικό αριθμό και έχοντας πλέον δυνατότητα να δω όλους οι διαδηλωτές σε μια ευθεία, νομίζω ότι πλέον μπορούμε να μιλάμε για έναν αριθμό κοντά ίσως και τα 10.000 άτομα. Όπως παρατηρήσαμε και με το Σωτήρη το Σκουλούδι, Πέτρο, είδαμε πολλούς νέους ανθρώπους σήμερα. Ναι, κατεξοχήν αυτό συμβαίνει στις πορείες του ΠΑΜΕ. Το ΚΚΕ εν γέννη είναι αρκετά δημοφιλές σε σχολεία και πανεπιστήμια. Το ΜΑΣ δίνει αρκετά ισχυρή και δυναμική παρουσία για άλλη μια φορά σήμερα και νομίζω ότι και αυτή είναι μια εικόνα έτσι λίγο έως πολύ παγιωμένη, ένα κεκτημένο του ΠΑΜΕ και του Κομμουνιστικού Κόμματος Ελλάδας όσον αφορά σε αυτές τις ηλικίες τουλάχιστον έχει μια αρκετά μεγάλη απήχηση και φυσικά γνωρίζεις καλά ότι οι άνθρωποι αυτών των ηλικιών οι οποίοι είναι εντεταγμένοι κάπου συμμετέχουν
και με πάρα πάρα πολύ μεγάλη μαζικότητα. Νομίζω ότι αυτό εξηγεί τη μονίμως μεγάλη συμμετοχικότητα που υπάρχει στην εντοπίση που πάμε από ανθρώπους μικρότερης ηλικίας, φοιτητές και μαθητές. Γρήγορα πάντως τελείωσε και, και το συλλαλητήριο μάλλον και η πορεία. Ήδη το φορτηγάκι του ΠΑΜΕ ζήτησε στους διαδηλωτές να του παραδώσουν τον εξοπλισμό, σημαίες και πανό. Ναι. Ναι, πράγματι έτσι γίνεται. Ουσιαστικά αυτή τη στιγμή η πορεία έχει ολοκληρωθεί. Η κεφαλή, από ό,τι καταλαβαίνω, πρέπει να έχει ήδη παραδώσει τόσο τις σημαίες όσο και τα πανό τους, και το μόνο που μένει είναι να διέλθουν και οι υπόλοιποι διαδηλωτές από την Πανεπιστημίου, να φτάσουν και εκείνοι στα προφύλαια, να παραδώσουν ό,τι υλικά έχουν πάνω στα οποία θα πρέπει να επιστρέψουν, και στη συνέχεια θα διαλυθούν. Μια πάρα πάρα πολύ ήρεμη κινητοποίηση σήμερα, μια απεργιακή ημέρα που δεν θύμιζε και τόσο πολύ απεργιακή ημέρα, περισσότερο θύμιζε μια συγκέντρωση του ΠΑΜΕ, καθότι αυτό ουσιαστικά μονοπόλησε το ενδιαφέρον δημοσιογραφικό ή όχι μόνο τη σημερινή κινητοποίηση. Αν Πέτρο, αυτό θα σε ρώταγα και εγώ τώρα για να κλείσουμε. Θα ήθελα να μου κάνεις έναν απολογισμό, να μου πεις ποια ήταν ουσιαστικά η εικόνα αυτή που είδαμε σήμερα και αυτή που είδες εσύ με τα δικά σου μάτια από το συλλαλητήριο. Η εικόνα που είδαμε σήμερα είναι, κοίταξε, η δική μου άποψη καταρχήν είναι ότι σήμερα το σημαντικό δεν είναι αυτό που είδαμε, το σημαντικό για άλλη μια φορά είναι αυτό που δεν είδαμε, και αυτό που δεν είδαμε είναι η συμμετοχή των εργαζομένων στο δημόσιο και τον ιδιωτικό τομέα, οι οποίοι εκπροσωπούνται από την ΚΕΣΕ και την ΑΔΔΔ, και νομίζω ότι το μεγαλύτερο ενδιαφέρον που το πιο ενδιαφέρον μάλλον ζήτημα το οποίο μπορούμε να συζητήσουμε για την σημερινή συγκέντρωση, αλλά και επαναλαμβάνω για τη συγκέντρωση των προηγούμενων μηνών, είναι το για ποιους λόγους οι εργαζόμενοι στον δημόσιο και ιδιωτικό τομέα έχουν χάσει την εμπιστοσύνη τους στην ΚΕΣΕ και στην ΑΔΔ. Γιατί νομίζω ότι πλέον αυτό είναι κάτι το δεδομένο. Η συζήτηση πρέπει να στραφεί στο για ποιους λόγους έχει χαθεί η εμπιστοσύνη και όχι στο αν έχει χαθεί η εμπιστοσύνη. Υπάρχει ένας αρκετά μεγάλος χρονικός ορίζοντας στον οποίο δεν πετυχαίνει την παραμικρή μαζικότητα η όποια κινητοποίηση της ΚΕΣΕ και της ΑΔΔ. Το ΠΑΜΕ είναι σταθερά το πάνω που είναι εδώ και τόσα χρόνια. Δηλαδή η συζήτηση δεν μπορεί να προκύψει από αυτό. Αυτό είναι κάτι το οποίο είναι παγιωμένο και τεκτημένο για το ΠΑΜΕ, υψηλή συμμετοχικότητα και μαζική συμμετοχικότητα. Η συζήτηση πρέπει να στραφεί στους λόγους για τους οποίους δεν βρίσκονται σήμερα εδώ η πλατιά, η μεγάλη βάση των Ελλήνων εργαζομένων, εργαζόμενων στον ιδιωτικό και στον δημόσιο τομέα. Και νομίζω ότι η απάντηση είναι γιατί δεν νιώθουν πλέον ότι εκπροσωπούνται ή ότι είναι άξιες και σε έκεια δηλαδή να τους εκπροσωπούν. Νομίζω ότι εκεί λίγο έως πολύ θα έπρεπε να σταθούμε σήμερα και να δούμε πώς γίνεται τόσος κόσμος ο οποίος και δύσκολα ζει και δυσαρεστημένος από την οικονομική πολιτική της χώρας είναι, να μην μπορεί να βρει έναν φορέα που να τον εκφράζει και να τον κατεβάζει στον δρόμο, γιατί πλέον, Έλενα, είναι ξεκάθαρο ότι και σε έγκαιρα δηλαδή εκφράζουν πάρα πάρα πολύ λίγο κόσμο. Πάντως, Πέτρο, να σου πω ότι ακόμα μέχρι και τώρα παραμένουν στους 100 οι διαδηλωτές της ΓΕΣΕ και της ΑΔΔ, ενώ είναι περίπου 1.000 διαδηλωτές στο Πολυτεχνείο και στο Μουσείο. Δηλαδή δεν έχουν αλλάξει και ιδιαίτερα τα πράγματα. Να σε αφήσουμε προς το παρόν, να σε ευχαριστήσουμε που μας μετέδωσες όλα αυτά για τις διαδηλώσεις, την πορεία και το συλλαλητήριο. Καλή σου ημέρα, Πέτρο. Πάμε στο Σωτήρη, το Σκουλούδι. Σωτήρη. Ναι, Έλενα, δεν έχουμε κάτι περισσότερο από τα προπύλα. Βλέπουμε τα μέλη του ΠΑΜΕ τα οποία διαλύονται στο συγκεκριμένο σημείο. Κάποιοι πιστεύουν σπίτι, κάποιοι άλλοι θα κάνουν τη βόλτα του στο κέντρο της Αθήνας. Καθώς οι συνθήκες είναι καλύτερες από όσο προηγουμένως, και πάλι να σου πω ότι άρχισε να πτυχαλίζει. Το ενδιαφέρον λοιπόν πλέον στρέφεται στην πορεία της ΓΕΣΕ και της ΑΔΔ και των υπόλοιπων φορέων. Όχι περισσότεροι από 1.500, οι οποίοι θα τους δούμε να καταφτάνουν αργότερα μέσω της σταδίου, λογικά από το πεδίο του Άρεως και από το Μουσείο, με σκοπό να καταλήξουν στο Σύνταγμα. Και μιας και δεν αναφερθήκαμε στα αστυνομικά μέτρα, να σας πω ότι υπάρχουν τουλάχιστον 8 κλούβες των ΜΑΤ πέριξ
των σημείων του πέριξης της πλατείας Συντάγματος, ενώ στην Ηρόδο Αττικού, δηλαδή απέναντι από το, από το Μέγαρο Μαξίμου και στο Προεδρικό Μέγαρο, είναι σταθμευμένες οι άβρες, τα δύο ειδικά οχήματα της ελληνικής αστυνομίας που έχουν τη δυνατότητα της, που χρησιμοποιούνται για να διαλύουν διαδηλώσεις. Δεν φαντάζομαι να χρειαστεί κάτι τέτοιο. Σήμερα εδώ και περίπου ένα χρόνο και από τότε που τα προμηθεύτηκε η ελληνική αστυνομία βρίσκονται σε επιφυλακή πάντα όταν υπάρχουν γενικές απεργίες. Μία ή δύο φορές έχει χρειαστεί να χρησιμοποιηθούν. Τώρα φέρω ενδεικτικά ως πληροφορία σχετικά με την λήψη μέτρων της ελληνικής αστυνομίας για τη σημερινή απεργία. Εντάξει, Σωτήρη, πάντως δεν θα μπορούσαμε να πούμε ότι είναι και ισχυρές οι δυνάμεις ελληνικής αστυνομίας. Βέβαια, από την άλλη δεν χρειάστηκε, δεν ήταν και τόσο μεγάλη η συμμετοχή. Έλενα, σε όλο το μήκος της Σταδίου και της Πανεπιστημίου είναι απαρατήρητη η συμμετοχή της ελληνικής αστυνομίας. Υπάρχουν κάποιοι αξιωματικοί οι οποίοι ασχολούνται κυρίως με το να ενημερώνουν τους συναδέλφους τους για το πώς πηγαίνει η πορεία ή βεβαίως για να λαμβάνουν τα αναγκαία τροχονομικά μέτρα. Υπάρχουν αστυνομικές συντημηρίες, πλατείας Συντάγματος, σε διάφορα σημεία. Αργότερα που θα μεταφερθούμε στο σημείο θα έχουμε καλύτερη εικόνα. Σωτήρη, μας ενημέρωσες πριν ότι το φορτηγάκι ουσιαστικά του ΠΑΜΕ ζήτησε από τους διαδηλωτές να παραδώσουν τον εξοπλισμό. Φαντάζομαι ότι η κεφαλή του σώματος έχει ήδη παραδώσει τον εξοπλισμό. Οι περισσότεροι έχουν ήδη παραδώσει τον εξοπλισμό, Έλενα. Κάνει μια διαδικασία η οποία συνεχίζει να γίνεται. Από πολλές άξιων βεβαίως που θα χωρέσουν όλα αυτά τα πανό και στη μέσα χωρούν στο συγκεκριμένο φορτηγάκι. Τώρα αυτό που ακούμε και βλέπουμε είναι ένα μπλοκ του ΠΑΜΕ από τη Νέα Σμύρνη. Όλη μια γροθιά ενάντια στα μέτρα. Δεύτερο ΕΠΑΛ Νέας Σμύρνης. Από εδώ ακούμε τη μικροφωνική. Τώρα, Έλενα, το ζήτημα της κομματικής συμμετοχής μαθητών σε πορείες είναι ένα ζήτημα το οποίο σηκώνει αρκετή συζήτηση. Το λέω και από την άποψη της διαδήλωσης των μαθητών, αλλά από τις οργάνωσεις τους σε κομματικούς μηχανισμούς. Το θέτω έτσι απλά ως ένα ζήτημα. Τους ακούμε τώρα εδώ να φωνάζουν συνθήματα. Να επαναλάβω ότι ήταν, όπως σημαίνει συνήθως, σημαντική συμμετοχή νέων και στη σημερινή διαδήλωση που πάμε. Άνοιξαν και πάλι, βλέπω, οι ομπρέλες, Σωτήρη, τελικά, έτσι. Για λίγο κράτησε ο ήλιος. Ακριβώς, Έλενα. Οι ψυχάλες που λέγαμε προηγουμένως γίνονται και πάλι έντονη βροχή. Έτσι θα είναι το σκηνικό του καιρού για σήμερα όλη τη μέρα, από τις πρώτες πρωινές ώρες σήμερα μέχρι και τώρα, κάτι το οποίο βεβαίως έχει επηρεάσει και τη συμμετοχή των πολιτών στη σημερινή 24ωρη απεργία της Κεσέκια της Αδερή. Σωτήρη, για να κλείσουμε εμείς, θα ήθελα να μου δώσεις, πώς θα το πούμε, να μου κάνεις έναν τελευταίο απολογισμό από αυτό που εσύ είδες σήμερα και να μας με το μεταφέρεις. Βέβαια, μας το μεταφέρεις ώρα τώρα. Απλά θα ήθελα έναν τελευταίο απολογισμό από τη σημερινή διαδήλωση πορείας σε Λαλητήριο. Ναι, κρατώντας επιφύλαξη, Έλενα, για την διαδήλωση της Κυριακής Αδερή και των υπολείπων φορέων που θα τους παρακολουθήσουμε και θα τους μεταδώσουμε στη συνέχεια, αυτό που θα είχα να σχολιάσω είναι ότι η συμμετοχή του ΠΑΜΕ παρά τις κακές καιρικές συνθήκες κινήθηκε στα γνωστά επίπεδα, περίπου 7.000 ίσως και λίγο περισσότεροι ήταν οι διαδηλωτές που πραγματοποίησαν ένα σύντομο συλλαλητήριο, μια μισή ώρα περίπου διήρκησε, ξεκίνησαν από την Ομόνια, κατέληξαν στα Προπύλαια, τα συνθήματα κινήθηκαν στα γνωστά επίπεδα κατά των μέτρων της κυβέρνησης και υπέρ της ανάγκης για ανατροπή της πολιτικής αυτής που πλήττει τα λαϊκά στρώματα. Είναι περίπου αυτό περίπου είναι το κλίμα όσων ακούσαμε και είδαμε σήμερα μέχρι τώρα, καθώς σε λίγα λεπτά από τώρα δεν θα υπάρχουν και άλλοι διαδηλωτές, καθώς όλοι απομακρύνονται από το σημείο και όπως καταλαβαίνεις η βροχή συντελεί σε αυτό. Ωραία, Σωτήρη, να σε ευχαριστήσουμε πάρα πολύ. Θα ξαναέχουμε επικοινωνία μαζί σου, όπως και με τον Πέτρο, τον Σιδερέα. Παρακολουθήσαμε όλοι μαζί την πορεία των εργαζομένων, των διαδηλωτών του ΠΑΜΕ. Είδαμε τη χαμηλή συμμετοχή των συνδικάτων της ΓΕΣΕ και της ΑΔΕΔΗ. Ακολουθούν και οι υπόλοιπες εκπομπές. Να ξέρετε πως οι κάμερες του Ζούγκλα βρίσκονται παντού.
όπως βρέθηκαν και σήμερα σε καθ' όλη τη διάρκεια της πορείας, και ο Πέτρος Σιδερέας και ο Σωτήρης Σκουλούδης και ο Νίκος Βακόνδιος και ο Παναγιώτης Αγκούρης ήταν εκεί να μας μεταδώσουν όλες τις εξελίξεις, όλη την πορεία, να μας δώσουν εικόνα, να ακούσουμε ήχο. Από εμάς θέλουμε να σας ευχηθούμε να έχετε μια υπέροχη μέρα. Ανανεώνουμε το ραντεβού μας για αύριο στις 9. Ακολουθεί η εκπομπή Infotainment με την Kim Killian. Από όλους εμάς να έχετε μια υπέροχη μέρα. Γεια σας.